του ανθρώπου, με κέντρο το εγκεφαλικό νευρικό σύστημα. Και έτσι λοιπόν κανείς όταν συγκεντρώνεται μόνος του, τότε το άγχος χιλιοπλασιάζεται. Πρέπει να είναι με άλλους. Καλά, δεν μπορούμε συνεχώς να είμαστε με τους ανθρώπους, πρέπει να είμαστε κάπου-κάπου και μόνοι μας. Λοιπόν, με το να πάρει κανείς ένα τέτοιο χαμπάκι, αυταπατάται, νομίζοντας πώς θα φύγει το άγχος με αυτό το φαρμακάκι. Τώρα δεν ξέρουμε τι παρενέργειες θα έχει και αν θα φύγει λίγο ή αν θα φύγει πολύ. Αυτό ας το πούνε οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι κάνουν αναλύσεις ιατρικές των φαρμάκων. Αλλά η Εκκλησία μας, επειδή είναι ψυχοφαρμακευτική και ιατρική, πραγματικά έτσι ψυχοθεραπευτική οδός, μας λέγει πως τα πνευματικά φάρμακα είναι για τα πνευματικά νοσήματα. Και επειδή το άγχος είναι πνευματικό νόσημα, πρέπει να θεραπευτεί με πνευματικό φάρμακο που είναι η προσευχή και η εξομολόγηση. Δηλαδή ο λογισμός, ο δαιμονικός λογισμός, αυτή η στεναχώρια με τίποτα δεν θα φύγει και ποτέ. Χίλια χρόνια να περάσουν, χίλια χρόνια να παίρνουμε τα φάρμακα, θα συντηρούμε την κατάσταση. Δεν τη θεραπεύουμε, γιατί το πράγμα είναι πνευματικό. Και το πνευματικό για να φύγει θέλει ταπείνωση. Και η ταπείνωση δεν είναι όπως την νομίζει ο καθένας, αλλά όπως μας αποκαλύφθηκε από τον Χριστό μας, από τους Αγίους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρας. Η ταπείνωση είναι οντολογικό πράγμα που μας αποκαλύφθηκε δια της εξομολογήσεως. Δηλαδή, θα εξομολογηθούμε και θα πούμε ότι έχω άγχος γι' αυτό και γι' αυτό το πράγμα που έκανα. Το ξέρουμε τι κάναμε. Δεν το αγνοούμε, γνωρίζουμε πολύ καλά τον εαυτό μας. Ίσως να παρεμηνεύουμε το αίτιο. Μήπως έχω άγχος από αυτόν τον λογισμό, μήπως από εκείνο, μήπως από αυτό, μήπως από εκείνο. Αλλά προσπαθούμε διάλυση εδώ να αυτοθεραπευτούμε και να μην ταπεινωθούμε. Και έτσι λοιπόν το άγχος αυξάνει και έχει γίνει μια μάστιγα και που καλπάζει σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες και εκατομμύρια νέοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, έχουν άγχος, πολύ άγχος. Και ξέρετε, αυτό μετά θα φέρει στη μελαγχολία, στη δαιμονική λύπη, στην ανίατη πνευματική, στο πνευματικό ανταπλά, όπως λέμε εμείς. Μετά θα αρχίσει να κλείνει το στόμα, να βράζει ο λογισμός, μετά θα φτάσει κανείς στην απελπισία και πού θα καταλήξει. Μετά είναι μονόδρομος προς την κατηγορία του θανάτου, της αποστολής. Το να έχουμε άγχος λόγω πολλών υποθέσεων και ευθυνών δεν είναι το παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι προσπαθούμε να θεραπεύσουμε το άγχος με αυτά τα λεγόμενα φαρμακάκια, το οποίο είναι πέρα για πέρα λάθος. Δεν καταδικάζονται τους ιατρούς και τα φάρμακα ως φάρμακα, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε την υπόθεση. Γιατί τι μας λένε, σωστή διάγνωση, σωστή θεραπεία. Λανθασμένη διάγνωση, λανθασμένη θεραπεία. Λοιπόν, εδώ εγκληματούμε στον εαυτό μας και στην ιατρική και στην επιστήμη όταν προσπαθούμε το άγχος να το θεραπεύσουμε με τα φαρμακάκια. Όταν εμείς λέμε σαν μοναχή αυτά τα πράγματα, όσοι είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γιατροί, νευρολόγοι, που κάνουν αυτές τις εργασίες, έτσι δεν είναι, νομίζουν πως τους κατηγορούμε ή τους πολυμούμε. Διότι θέλουμε να τους κάνουμε να χάσουν την εργασία τους, να χάσουν τους πελάτες τους. Αλλά η Εκκλησία δεν οδηγεί τους ανθρώπους σε αρρωστημένη κατάσταση να συντηρούνται οι άνθρωποι συνεχώς άρρωστοι. Και τα πνευματικά θεραπεύονται πάρα πολύ εύκολα αντί να γίνει σωστή διάκριση με αυτογνωσία. Ότι λόγω αυτής της αμαρτίας έχω αυτή τη δυσκολία. Θα κάνουμε υπομονή και με το πραγματικό μας αγώνα λίγο-λίγο θεραπεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που μετά το άγχος έχουν δαιμονική λύπη. Αυτή η δαιμονική λύπη τους κλείνει και το στόμα. Δεν μιλάνε. Τους κλείνει και το στομάχι, δεν μπορούν να φάνε. Τρώνε και το κάνουν μετό. Τρώνε και δεν το χωνεύουνε. Κι όμως από μέσα ο λογισμός σαν αρίδα δουλεύει. Θα τους φάει ζωντανούς. Υπάρχουν και ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, που είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, που από αυτές τις καταστάσεις πραγματικά παθαίνουν ασθένειες, ακόμη και μέχρι τη διάκριση στο μάχο. Μερικοί εξ αυτών παθαίνουν και καρκίνο και αφανίσκουν. Και λένε πολλοί, γιατί αφήνει ο Χριστός. Αφήνει ο Χριστός γιατί δεν αφήνει ο Χριστός, δεν ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Είναι ευκολότερο να ταπεινωθεί κανείς.
αλλά προσπαθούμε να δώσουμε θεραπεία διάλυσης, δουπλαγίας. Τα φάρμακα και οι ιατροί είναι για τις οργανικές παθήσεις και τα πνευματικά είναι για τις πνευματικές παθήσεις. Όπως ασθενεί και το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Μόλις όμως η ψυχή ασθενήσει, επειδή δεν υπάρχει ψυχικός πόνος όπως είναι οργανικός πόνος, αμέσως διαταράσσεται το νευρικό μας σύστημα. Αμέσως διαταράσσεται η αρμονία και η ειρήνη που έχουμε μέσα μας, η φυσιολογική μας ειρήνη. Και πώς το καταλαβαίνουμε? Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ο ύπνος είναι θείο δώρο. Έλεγε ένας γέροντας, μόλις πάω να κοιμηθώ, πατάω αμέσως το κουμπάκι και κοιμούμαι αμέσως. Ξαναπατάμε και σηκωνόμαστε όρθιοι. Ένας μου έλεγε πάλι, δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να το πιστέψει κανείς. Μου λέει, γιατί πρέπει να βγάλω τα παπούτσια μου και να κοιμηθώ, γιατί αν δεν δολάω θα κοιμηθώ από τα μικροδήματα. Τόσο γρήγορα το πιάνει ύπνος, επειδή δεν έχει κανένα λογισμό. Αυτά λέω είναι μεγάλα μέτρα. Να φτάσουμε σε αυτά μεγάλα μέτρα. Τουλάχιστον περιορίζουμε τους λογισμούς μας και πάμε να κοιμηθούμε κάπως ήσυχοι. Και μετά να ξυπνήσουμε, πάλι θα αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στους λογισμούς μας. Ο Παππούλης, ο Παΐσιος, ο Μακαρισσός, αυτός Άγιος Γέροντας, μας έλεγε ότι να κλειδώσουμε τους λογισμούς σε ένα ψυγείο, στον καταψύχη, και την επόμενη μέρα να δολισχύσουμε πάνω στο θέμα των λογισμών. Καμία άλλη ερώτηση αν υπάρχει. Να πω ακόμη μία για τη Θεία Κοινωνία μου. Παρακαλώ. Πώς πρέπει να κοινωνεί ο άνθρωπος με την εξομολόγηση, με το να συγχωρούμε, με το... Ακριβώς να καταλάβω πώς πρέπει να κοινωνούμε. Πώς πρέπει να κοινωνεί ο άνθρωπος. Προετοιμασία. Η προετοιμασία. Η προετοιμασία, ναι. Η προετοιμασία για όλους είναι η ιδία. Υπάρχουν πολλοί που κοινωνούν εξομολόγητοι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξομολογημένοι και κοινωνούν. Αλλά εδώ να κάνουμε μία διάκριση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοινωνούν, αλλά ουδέποτε εξομολογήθηκαν ούτε μία φορά στη ζωή τους. Έχει διαφορά το πράγμα. Οι παντελώς ανεξομολόγητοι, εφόρος ζωής. Και κάπου κοινωνούν. Όχι πολύ συχνά, αλλά κοινωνούν. Για αυτή την περίπτωση, η απάντηση είναι η εξής. Συνιστάται να σταματήσουν να κοινωνούν. Δια των λόγων ότι δεν οφειλούνται. Καθόλου. Όπως ο Χριστός εισέρχεται, έτσι και εξέρχεται. Αλλά όταν εισέρχεται, τους ισοπεδώνει. Δεν υπάρχει υποδομή να αντέξει η ψυχή και συντρίβεται. Φανταστείτε τώρα σε ένα κεραμίδι να βάλουμε πεπιεσμένο, θα το κάνει κομμάτια, θα το συντρίψει. Επειδή όμως αυτό δεν έχει άμεσο αντίκτυπο, άμεσο, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα, θα φανεί με τον καιρό ως εκτροπή του τρόπου σκέψεως. Δηλαδή αρχίζει και εκτροχιάζει τον τρόπο σκέψεως. Το βλέπει λίγο τεθλασμένα, το βλέπει λίγο πλάγια σαν τον κάβουρα, αρχίζει και σχηματίζει πιο μεγάλη γνώμη για τον εαυτό του, νομίζει πως είναι αλάβετος πάπας, αρχίζει τους κατεφωνεί τους άλλους, δεν τους υπολογίζει τους άλλους, δεν γίνεται αντιληπτό αυτό αμέσως. Αλλά με τον καιρό αυτό, επειδή προχωράει και δημιουργείται αυτός ο λογισμός. Και υπάρχουν οι άλλοι περίπτωση, οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε εξομολογημένοι και προσπαθούμε να κοινωνούμε το κατά δύναμη. Οι Ρώσοι έχουν την εξής θέση. Πριν από κάθε θεία κοινωνία, ο Σάκης κοινωνούν που δεν κοινωνούν συχνά, πριν από κάθε θεία κοινωνία, ρητός και υποχρεωτικώς απαξάπαντες εξομολογούνται. Αλλά πολλές φορές σε αυτούς εξομολόγηση είναι ένα λεπτό. Κάθονται όρθιοι και λένε, είχα πορνικούς λογισμούς, είχα λογισμούς κατά Κρίσεως. Θεός φορές πέρα, πάνε να κοινωνήσεις. Αυτή είναι η εξομολόγηση, παράδειγμα. Όχι έτσι. Δεν είναι κακό αυτό που κάνουνε, αλλά δεν έχουμε διδαχθεί από τους πατέρες μας κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα έκανα. Αλλά δεν θα κατηγορήσουμε τώρα τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι διδασκαλία και ρητή εντολή πριν από κάθε θεία κοινωνία η εξομολόγηση. Όχι. Πρώτα απ' όλα εμείς ήδη δεν το κάνουμε αυτό. Εγώ ήδη δεν το κάνω. Καταλάβατε. Δεν βολεύουν οι συνθήκες. Αλλά να είμαστε εξομολογημένοι, το καταδύναμοι και να κοινωνούμε. Όταν κάτι μας εμποδίζει
τη Θεία Κοινωνία που είναι θανάσιμο και βαρύ, που η συνείδηση μας τύπτει, και φυσικά όχι για να μην κοινωνήσουμε, αλλά και για άλλους λόγους μας τύπτει, τότε τακτοποιούμε τα εξομολογητικώς και μπορούμε και να κοινωνήσουμε, μπορεί και να μην κοινωνήσουμε. Δεν είναι το δόγμα να κοινωνούμε πάντοτε. Μας αφορά πάντοτε οι συνείδησεις να είναι καθαρά, ακατηγόρητος, τι δυνατό. Διότι όταν κανείς έχει εθνική συνείδηση, κοινωνεί, δηλαδή επικοινωνεί συνεχώς με τον Χριστό με πολλούς τρόπους. Κυρίως μέσα της ωραίας προσοχής. Αλλά ένας τρόπος κοινωνίας και επικοινωνίας είναι και η Θεία Μετάλληψη. Τον αυτάτο μυστήριο που είναι ίσως στο ανώτοτο επί της γης ως μυστήριο. Επομένως, οι περισσότεροι των ανθρώπων είναι εξομολογημένοι, περισσότεροι ή λιγότερο και κοινωνούν. Εκεί βρισκόμαστε οι περισσότεροι των Ορθοδόξων. Και μοναχοί και κληρικοί και λαϊκοί. Αυτό όμως που θα προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατηγορία που βρισκόμαστε είναι να διατηρήσουμε την χάρη που λαμβάνουμε ευθύς μετά την Θεία Μετάλληψη. Πολλοί λέγουν «Λίστεψα για να κοινωνήσω». Μόλις όμως κοινωνήσω, αρχίζω και τρώω και γαστριμαργώ. Έτσι λοιπόν κανείς μπορεί να χάσει τη χάρη που έλαβε, όχι που κοινώνησε, αλλά τη χάρη της νηστείας. Θα πρέπει να τρώγει και σοφρόνος και συνετός και με διάκριση και μετά τη Θεία Κοινωνία, γράφει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Έχισα τόσα δάκρυα και ετοιμάστηκα να κοινωνήσω, Χριστέ μου, λέγει σε ένα ωραίο λόγο του, σε ένα νήμα του. Τώρα που σε κοινώνησα, τώρα δεν έχω λογισμός να φάγω. Πώς να καταδεχθώ να φάγω γύρινη τροφή που έφαγα την ουράνιο, αλλά αναγκάζομαι από την ανάγκη της φύσης να φάγω. Λοιπόν, θα φάμε συνετός, επειδή έχουμε και το βασιλιά της δόξης έντονη μέσα μας. Και έτσι λοιπόν αυτό μας περιορίζει να μην εκτροχιαστούμε σε διάφορα πάθη γαστριμαργικού τύπου. Η προετοιμασία μας να συντηρήσουμε τη χάρη που λάβαμε μετά τη Θεία Κοινωνία είναι μεγαλύτερα ασυγκρίτως από την προετοιμασία για να κοινωνήσουμε. Γιατί, όπως ξέρουμε, όταν έχουμε ένα θησαυρό για να τον συντηρήσουμε, θέλει πιο πολλά έξοδα από τον αποκτήσουμε. Κάποτε θα τον αποκτήσουμε. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και μετά, εφόρου ζωή πρέπει να κρατήσουμε από τον θησαυρό. Και κοστίζει και πονάει πολύ το θέμα. Αλλά αυτή η θυσία που καταβάλουμε πατρώνει και την αγάπη μας για τον Χριστό. Και τέλος, συνιστάται να κοινωνούμε όσο γίνεται πιο συχνά. Το πόσο ο αριθμός και οι συχνότητες θα κανονιστεί με το πνευματικό του καθενός. Μερικοί έτσι εκπλήττονται που έρχονται σε εμάς και βλέπουμε ότι κάνουμε κάθε μέρα εμείς προηγιασμένοι. Κάνουμε 5 προηγιασμένες την εβδομάδα. Όλες τις μέρες κάνουμε προηγιασμένες. Είναι μια τάξη έτσι που πρέπει να εφαρμόσουμε την πίστη μας, ώστε τη μεγάλη Σαρακοστή του Πάσχα να κοινωνούμε καθημερινά όλες τις ημέρες και το Σάββατο και την Κυριακή και τις άλλες ημέρες με τις προηγουμένες και λειτουργία. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε οι καλύτεροι των άλλων που κοινωνούν λιγότερο, γιατί ο αριθμός της κοινωνίας δεν φανερώνει την πνευματικότητα του ανθρώπου, αλλά φανερώνει ότι κάποιος έτσι αγωνίζεται και θέλει να σωθεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή παίρνει το φάρμακο να μην πεθάνει, αφού είναι στη μάχη και αγωνίζεται. Δεν συγκρίνονται οι άνθρωποι, οι πνευματικοί, με το πόσο κοινωνούν αριθμητικά περισσότεροι ή λιγότεροι. Γιατί αυτό το μέτρο είναι λανθασμένο, πέρα για πέρα. Μην ξεχνούμε ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία κοινώνησε μια φορά στα τόσα 40 χρόνια κτλ. 47, και όμως είχε φτάσει στην άκρα απάθεια, στην προφητεία και να εγκαιρίσει το πιο δάνειο το μόνο. Αυτό δεν το πέτυχε με το να κοινωνεί ασταμάτητα του καθημερινός, αλλά με το να προσέχεται νοερός, με το να χύνει δάκρυα με παιδιά και κυρίως με το να έχει μετανοήσει απολύτως. Απόλυτος μετάνοια, ειλικρινής μετάνοια, καρδιακή όπως λέγεται μετάνοια, είναι να μην ξανακάνουμε πλέον συγκατάσταση ποτέ, με μίσος άγιο το συντηρούμε αυτό τον τρόπο της μετανοίας μας και να μην επιστρέψουμε εις τα ίδια, τα οποία βέβαια εξομολογηθήκαμε και ομολογήσαμε ότι είναι αμαρτήματα. Αυτό λέγεται άκρα μετάνοια, την οποία αυτή μετάνοια τη ρίχνει και ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Χριστός μας. Όταν και οι δύο ξεκίνησαν το κήρυγμα, ξεκινώ με αυτόν τον λόγο. Μετανοείται. Ήλκη και γάρη η βασιλεία των ουρανών. Εμείς υπογραμμίζουμε στη λέξη μετανοείται
Και όχι μετανόησον ή μετανοήσετε, αλλά μετανοείτε παντοτινώς και συνεχώς με το να μην κάνετε συγκατάθεση στο κάθε πάθος και στην κάθε αμαρτία. Η συγκατάθεση είναι, ξέρετε, μια ψυχική αποδοχή. Δεν συμμετέχει το σώμα στη συγκατάθεση. Λέγω να κλέψω το μήλο, να μην κλέψω το μήλο. Να το κλέψω το μήλο. Αλλά δεν τα κλέψω. Ούτε το έφαγα. Κι όμως ο Χριστός με υπολογίζει ως κλέπτη. Να βλασφημίσω, να μην βλασφημίσω. Να βλασφημίσω, μα δεν βλασφήμισα. Ο Χριστός με υπολογίζει ως βλάσφημο κατά το ίμιση. Κατά το ψυχικό μου μέρος, 50% είμαι βλάσφημος. Να πορνέψω, να μην πορνέψω, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν δω κάποιον άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο, με το να κάνω σαρκική συγκατάθεση για αμαρτία με επιθυμία, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός το είχε πει αυτό το πράγμα. Ήδη εμπίχυψε εν την καρδία αυτού, όχι εν το σώματι, εν την καρδία αυτού. Γι' αυτό αναφέρει από όλα τα παραδείγματα ένα χοντροκομμένο παράδειγμα, ίσως και το πιο δυνατό της εποχής εκείνης που ήταν οι άνθρωποι έτσι αυτού του τύπου σαρκικοί, για να αντιληφθούν οι πιο πνευματικοί νόημες ότι κοιτάξτε μέχρι πού φτάνει η διάκριση και ο λογισμός. Δηλαδή, ού και επιθυμήσεις εις το συγκατατεθεί με την αμαρτία. Δεν θα επιθυμήσουμε. Η τελευταία εντολή του Μωσαϊκού νόμου, ού και επιθυμήσεις και τα λοιπά, όσο το πλησίωσε ο Χριστός, είναι η επαρχή του Ευαγγελίου της Χάριτος. Δεν θα κάνει συγκατάθεση σε καμία αμαρτία. Ο προηγούμενος είπε ού φωνεύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά, καταλήγει με μια ανωτάτη επαρχή. Ουκ επιθυμήσεις. Δηλαδή δεν θα κάνουμε συγκατάθεση. Είναι η μετάθεση του κειμένου ουκ επιθυμήσεις. Αλλά για να μην επιθυμίσω θα πρέπει κάτι άλλο να επιθυμώ. Το οποίο είναι αντιρρητικό της πρώτης θέσεως. Εφόσον επιθυμούμε τα ουράνια, δεν θα επιθυμούμε τα υπήγεια. Εφόσον επιθυμούμε τα νόμιμα, δεν θα επιθυμούμε τα παράνομα. Και παρεμπόμαστε και του ασφαλού. Έχουμε ακόμη 20 λεπτά. Γέροντα, αυτές οι δύο λειτουργίες, γιατί λέγονται προηγιασμένες που γίνονται. Η μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα είναι μια περίοδος πένθους. Και όταν πενθούμε, δεν έχουμε μια λειτουργία η οποία έχει σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα. Από τα πανάρχια χρόνια οι Άγιοι Πατέρες σκέφτηκαν ότι δεν μπορούμε σε όλο το διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής να μην κοινωνούμε καθόλου και μόνο Σάββατο να έχουμε το Αγίου Χρυσοστόμου και την Κυριακή του Αγίου Βασιλείου. Και αυτό βέβαια πριν από τον Άγιο Χρυσόστομο και τον Άγιο Βασιλείο δεν είχαμε και αυτές τις λειτουργίες. Είχαμε μόνο το Αγίου Λεγόμενο και όλο το Θεό. Και έτσι λοιπόν ο Θεός φώτισε τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Ρώμης, αυτό είναι περίπου το 590. Βέβαια υπήρχε και λιγάκι νωρίτερα, αλλά αυτό την τελειοποίησε. Όταν λέμε το Αγίου Γρηγορίου Πάπα Ρώμης του Διαλόγου, στη λέξη Πάπας, να μην νομίζει κανείς ότι είμαστε μετά το σχίσμα, αυτός είναι περίπου του 6ου αιώνα. Είναι από τους πιο μεγάλους Αγίους, ιεράρχες της Δυτικής Χριστιανοσύνης, της Ορθοδόξου Δυτικής Χριστιανοσύνης. Και λοιπόν αυτός καθόρισε και έγραψε τη Θεία Λειτουργία, ώστε να κοινωνούμε τον Αχάν των Μυστηρίων αφού έχουμε καθαγιάσει άτομα από το Σάββατο ή από την Κυριακή. Η προηγιασμένη λειτουργία δεν είναι στην ουσία Θεία Λειτουργία, διότι είναι έτοιμος ο αμνός. Δεν διαβάζουμε καμία ευχή για καθαγιασμό όπως ξέρουμε. Στην πραγματικότητα με την αυστηρία είναι λέγεται ακολουθία Θείας Μεταλήψεως. Αλλά επειδή ξεκινούμε με το Ευλογημένη Βασίλεια, ονομάζεται Θεία Λειτουργία τον προηγιασμένο δώρο. Είναι δηλαδή ότι δεν μαγειρεύουμε το φαγητό. Απλώς το κενώνουμε στα πιάτα και το τρώμε. Ενώ στη Θεία Λειτουργία θα το μαγειρέψουμε το φαγητό και θα το κενώσουμε και θα το πάμε. Δεν θα κουραστούμε για να γίνει ο καθηγιασμός. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην προηγούμενη λειτουργία, όταν εισοδεύει ο λειτουργός, έχει σκεπασμένη την κεφαλή με το Άγιον Αέρα. Τελείως. Και κρατά στο δεξί χέρι το Άγιο Δισκάρι, γιατί μέσα είναι ο αμνός. Τότε εισοδεύει ο βασιλεύς της δόξης. Δεν εισοδεύει ως ο βασιλεύς που λέμε στο χειροβικό, αλλά όντως εισοδεύει ο βασιλεύς της δόξης. Και ως τιμή για τον βασιλεύ της δόξης που εισοδεύει με τη διοφορία τόσων αγγέλων αόρων δορυφορούμενων, ο ιερεύς καλύπτει την κεφαλή του με αυτόν τον αέρα που είναι η άκτιστη θεία δόξα, ο άκτιστος φωτισμός του ουρανού. Γι' αυτό και δεν λέγουμε απολύτως τίποτα, δεν λέγουμε προσευχές.
μόνο διεφόρ των Αγίων Πατέρων Ιησού Κύριε στο Χριστό και όσο ελέγχει εμάς. Η προηγεσμένη θελητουργία είναι όντως η ουράνιος λειτουργία με την απόλυτη έννοια. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο βασιλεύς της δόξης εκεί έτοιμος με υπομονή και περιμένει να τον κοινωνήσουν, να τον πάμε δηλαδή. Κάποτε ένας λειτουργός δεν πίστευε ότι ο Χριστός είναι ο καθηγεσμένος άρτος, ότι είναι ο Χριστός με τη μορφή του καθηγεσμένου άρτου, δηλαδή. Στην αρχή βέβαια περάσαν τα χρόνια, είχε την πίστη, μετά όμως του πήγε ο λογισμός και αμφισβητούσε και δυσπιστούσε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά εντρέπεται να το εξομολογηθεί. Πλησίαζε η επόμενη εβδομάδα να λειτουργήσει τον αμνό, έγινε την Τετάρτη την προηγεσμένη και ερχόταν η Παρασκευή να κάνει τον άλλον αμνό. Όταν πήγε το βράδυ για να κάνει τη λειτουργία, τα ξημέρωνε να κάνει την πρωινή προηγεσμένη, τα πόδια θα είχαν χαιρετισμού, βλέπει από το Άγιο Δισκάριο στο Αρτοφόριο, λείπει ο αμνό. Ο Χριστός είχε γίνει όπαντο. Η πρώτη απάντηση είναι μήπως κάποιος μπήκε και πήρε τον αμνό. Μα ποιος να τολμήσει τώρα να κάνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ότι μόλις γίνει ο καθηγιασμός, μπορεί ο Χριστός ανά πάσα στιγμή να κάνει τον εαυτό του άφαντο. Μέχρι τότε δεν το κάνει, επειδή είναι αντίτυπο, είναι αγιασμένος άρτος. Αγιάζεται το πρόσφορο, αγιάζεται και στο τέλος καθηγιάζεται και γίνεται αμνός. Και γίνεται Χριστός. Από εκεί και μετά όμως έχουμε εκπλήξεις. Δεν τον εξουσιάζουμε. Μας εξουσιάζει και πάντοτε μας εξουσιάζει, αλλά με τη λειτουργική την έννοια. Πρέπει κανείς να προσέξει πάρα πολύ και κυρίως εμείς, διότι πάρα πολλές εκπλήξεις έχουν γίνει κυρίως με τους λειτουργούς, τους διακόπτες, τους ιερείς και τους αρχιερείς πολλές φορές. Σπανιότατα βέβαια. Και λοιπόν, όταν κανείς αμφισβητεί ότι είναι ή δεν είναι, μπορεί να έχει και τέτοιες εκπλήξεις. Και μετά παρακαλούσε πόσες ώρες προσευχή να γυρίσει πάλι ο Χριστός και πραγματικά τα απογευματάκι γύρισε ο Χριστός. Και είναι πάνω στο Άγιο Αρτοφόριο πάλι τον Χριστό. Και κάνουν σπερινή προηγεσμένη και κοινωνήσαν. Έκτοτε δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι είναι ο Χριστός. Αλλά αυτές οι εμπειρίες είναι συγκλονιστικές, είναι τόσο πολύ δυνατές που μπορεί ο άνθρωπος μετά να πάθει και διανοητικό πρόβλημα ή νευρολογικό πρόβλημα. Συγκλονίζεται ο άνθρωπος από την εμπειρία που βιώνει, δηλαδή πηγαίνει στον άλλο κόσμο και γυρίζει μετά. Δεν είναι διανοητική η τοποθέτηση, είναι καρδιακή θέση. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έχουμε καμία άλλη ερώτηση. Θα ρωτήσω εγώ πάλι κάτι. Συνήθως η προσευχή μας περιλαμβάνει και εσύ, παρακαλούμε. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η προσευχή μας. Συνήθως έχει μια ορισμένη ώρα που να την κάνουμε ή όποτε, ας πούμε, χρόνο έχουμε. Ή μας καλύπτει μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε με τη έννοια της μνήμης του Κυρίου, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Όμως όλοι μας πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη ώρα, όλοι μας, συγκεκριμένο χρόνο και συγκεκριμένο τόπο ή δυνατό, που θα κάνουμε συγκεκριμένη προσευχή που λέγεται κανόνας προσευχής. Ο κανόνας της προσευχής είναι αυτός που κάνουμε όλοι μας τα κομμωστήνια μας και οι μετάνοιες. Αυτός ο τρόπος προσευχής δεν είναι καλογενικός, είναι ορθόδοξος. Απλούστατα το Άγιο Νόμος επειδή δεν είχε τουρκοκρατία και δεν καταλήθηκε αυτή η παράδοση ανά τους αιώνας να προσέχουν και ορθόδοξοι κατά αυτόν τον τρόπο και διατηρήθηκε. Ενώ στον τόπο μας με την τουρκοκρατία αυτή η παράδοση αμολύθηκε, χάθηκε, μειώθηκε. Και λοιπόν κάνουμε την προσωπική μας προσευχή που είναι προσευχή δια ημάς και μόνο για τον εαυτό μας, για κανέναν άλλο. Και αφού τελώσουμε τον κανόνα της προσωπικής μας προσευχής, μετά μπορούμε να συμπληρώσουμε προσευχή για τους άλλους, ζώντας και κοιμημένους, αυτούς που γνωρίζουμε, που έχουν ανάγκη, και καταλήγουμε και με ένα κομμωσίνη και μια προσευχή για όλο τον κόσμο. Αυτά θα τα πούμε τώρα και στη συνέχεια, γιατί το θέμα μας είναι περί προσευχής. Και τις υπόλοιπες ώρες, όπου βρισκόμαστε, ό,τι και να κάνουμε, όσες φορές μπορούμε να επαναλαμβάνουμε το όνομα του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.
Έτσι κερδίζουμε τον χρόνο και επενδύουμε στο πεσέτη του ουρανού θησαυρούς. Γιατί η προσευχή είναι πραγματικά θησαυρός. Δεν ακούγεται. Τόσο μεγάλο μηχανήματα για τόσο μικρή απόδοση. Είναι μικρή, είναι ο πιο κοντινός μας φίλος, όπως είπαμε, και όταν μας λυτρώσει από κάτι πολύ δύσκολο, φυσικά τον ευχαριστούμε. Αλλά οικετευτικά προσευχόμαστε στον Άγγελο Φύλακα, είναι ο ταχυδρόμος που προσκομίζει την προσευχή μας στον Χριστό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Χριστό, ευχαριστούμε την Αναγία, παρακαλούμε. Και τον ευχαριστούμε, κυρίως όμως τον παρακαλούμε. Είναι ο Μεσίτης που μεταβιβάζει. Ευεσιμολογιότατη, κύριε Συνταγματάρχα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συναχθήκαμε σήμερα όλοι μας σε αυτή την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ξεροποτάμου για να υποδεχτούμε και να ακούσουμε έναν άνθρωπο φωτισμένο και χαριτωμένο, έναν άνθρωπο πνευματικό, έναν άνθρωπο του Θεού, τον δικαίο της Ιεράς Κήθεως του Αγίου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου Αποστόλου από τον Άγιον Όρος, τον Γέροντα Εφραίμ. Σήμερα το πρωί, όσοι βρεθήκαμε στην αίθουσα διαλέξεων της Ιεράς Μητροπόλεως, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια εξαίρετη ομιλία του Γέροντος, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Όμως απόψε, έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό να ξαναεπικοινωνούμε και πάλι με τον Γέροντα, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο Σταυρός του Προσευχομένου Ορθοδόξος». Μετά το πέρας της ομιλίας, ο Γέροντας θα δεχτεί ερωτήσεις. Παρακαλώ να προετοιμαστείτε. Πανοσιολογιότατε Γέροντα, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, μεσήνυχτα αισθήματα θρησκευτικής συγκίνησης σας υποδεχόμαστε και σας καλωσορίζουμε στον Ξηροπόταμο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα αναρρυπίζει στην συνείδησή μας μνήμες ιερές και ακατάλληλες, μνήμες μεγαλείου και οδύνης, μορφές πάνσεπτες και σεβάσμιες. Και είμαστε αληθινά ευτυχείς, γιατί σήμερα μας δίνεται η χαρά να σας ατενίζουμε και να επικοινωνούμε μαζί σας, εκφράζοντας τον βαθύτατον σεβασμό και την αφοσίωση προς εμάς και το Άγιον Όρος. Η αγάπη μας είναι μεγάλη προς το πρόσωπό σας και η ευγνωμοσύνη των αδελφών μας απεριόριστος, διότι γνωρίζει ότι παρά των πολλαπλών υποχρεώσεών σας, εξοικονομήσατε χρόνο για να ενωτιστείτε τον χτύπο της καρδιάς μας. Με σεβασμό κύπτουμε τον Αθιένα και το γόνι της ψυχής και παρακαλούμε θερμός, όπως υψώσετε την Αγίαν σας χείρα και ευλογήσετε όλους. Γέροντα, είμαστε πλούσιοι σε αισθήματα ευλαβίας και αγάπης προς εμάς και το Άγιον Όρος και με αυτή την πλειονότητα των αισθημάτων σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας και ευχόμαστε η παρουσία σας εδώ να αποτελέσει ορόσημο για την πνευματική άνοδο όλων μας. Ο ΣΕΦ παρέστηκε. Παρακαλώ να λάβετε τον λόγο και μία παρατήρηση ακόμη αν θέλετε για τον κόσμο, ο οποίος γνώριζε για τις 7 ότι θα συγκεντρωθούμε εδώ. Παρακαλώ αυτοί που ήρθαν ήδη από νωρίς, αν μπορούν να αλλάζουν λίγο θέσεις με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
θέμα που θα αναφέρω στην αγάπη σας, ευλογημένοι μου αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, είναι όπως ελέγχει προηγουμένως, ο Σταυρός του Προσευχομένου Ορθοδόξος. Διότι η προσευχή είναι ένας μεγάλος σταυρός. Όλοι οι λαοί της γης προσεύχονται, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Προσεύχονται οι Ορθόδοξοι, προσεύχονται οι Παπικοί, προσεύχονται οι Προτεστάντε, όλες οι παραφιάδες των Προτεσταντών, προσεύχονται οι Εβραίοι, προσεύχονται οι Μουσουλμάνοι, προσεύχονται οι Βουδιστές, προσεύχονται οι Ινδουιστές, προσεύχονται και αυτοί που είναι άθεοι. Ξέρετε ποια είναι η προσευχή του αθέου? «Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχεις». Η προσευχή του αθέου. Και έτσι λοιπόν δυστυχώς ομολογεί και αυτός ο άθεος, εντός παραθέσεως, ότι υπάρχει Θεός. Κανείς δεν ασχολείται με κάποιον που δεν υπάρχει. Εφόσον το αντικείμενό σου είναι αυτός, όποιος και να είναι, υπάρχει. Σε ενοχλεί. Κεντά το λογισμό σου. Διότι απλώστατα υπάρχει και μάλιστα και βασιλεύει. Αλλά ο εγωισμός σου δεν θέλει να το παραδεχθεί. Θεέ μου λοιπόν δεν υπάρχεις. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου που προσεύχονται άνω του αιώνας, ο καθένας με το δικό του τρόπο, όπως διδάχθηκε, όπως γεννήθηκε, όπως μεγάλωσε, όλοι αυτοί οι τύποι προσευχών διαφέρουν μεταξύ τους και όλες αυτές οι προσευχές διαφέρουν από την προσευχή του Ορθοδόξου. Η προσευχή παντός Ορθοδόξου χριστιανού, λαϊκού, μοναχού, κληρικού διαφέρει. 100%. Είναι η κυρίως προσευχή. Είναι η πραγματική προσευχή. Είναι η μόνη αλήθεια. Τα άλλα είναι απάτες και ψεύδι και σφαλερά πράγματα. Θα το αντιληφθούν όταν γίνουν Ορθόδοξοι. Μέχρι τότε πρέπει κανείς να προσεύχεται υπέρ Θείου Φωτισμού του νοός του. Προσεύχονται οι παπικοί με τον τρόπο τους, αλλά η εμπειρία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, των Αγίων Πατέρων μας, που είναι καθηγητές και πριτάνες της Νοεράς Προσευχής 2000 χρόνια μετά Χριστόν, μας διδάσκουν το εξής. Όποιος δεν έχει ορθήν δόξαν θεολογικήν περί Αγίου Πνεύματος, ουδέποτε θα αντιληφθεί τι εστί πραγματική προσευχή. Όποιος βλασφημεί στο Πνεύμα το Άγιο, τότε αυτός όχι απλώς δεν προσεύχεται, αλλά κινδυνεύει και να μην σωθεί, εφόσον η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν έχει συγχώρηση ούτε εντονή, ούτε εν το μέλλον διαιώνη. Παράδειγμα, το φιλιόδουμε των παπικών, δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους αυτούς, που είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο, ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με κατακρίσεις άλλων ανθρώπων, ποτέ. Αλλά πρέπει να λέγεται καθαρά η αλήθεια, με λεπτομέρειες η αλήθεια. Όταν λοιπόν κανείς πιστεύει στο φιλιόδουμε, εδώ και 1000 χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τότε δεν γνωρίζουν τι εστί ορθόδοξη προσευχή, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει θεραπεία παθών, δεν γνωρίζουν εμπειρία δαιμόνων, δεν γνωρίζουν την εμπειρία του ακτίστου φωτός, επειδή δεν πιστεύουν και στο άκτιστο φως. Αυτά τα λέγουν οι ίδιοι, δεν τα λέγουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, εδώ και 1000 χρόνια οι παπικοί δεν προσεύχονται. Είναι τρομερός ο λόγος, αλλά επαναλαμβάνεται μετασθένος. Διότι εδώ και 1000 χρόνια οι παπικοί δεν προσεύχονται, διότι δεν παραδέχονται καμία οικουμενική σύνοδο. Ούτε τις 7 οικουμενικές, ούτε τις 9 τοπικές. Καμία.
Και αυτό δεν είναι κατάκριση. Και αποδεικνύεται πειραματικά. Αποδεικνύεται και επιστημονικά. Διότι αν το πίστευαν μίαν σύνοδον, δεν θα πρέσβευαν το φιλιόδοξο. Εφόσον βλαστημούν στο Πνεύμα το Άγιον με αυτή την δοξασία των τύπε πλανημένη, καταλαβαίνει κανείς όταν είναι ορθόδοξος, πόσο μακράν βρίσκονται της αληθινής προσευχής. Δεν θα ασχοληθούμε λεπτομερέστατα με τον κάθε έναν παπικό πώς προσεύχεται και τι κάνει. Ο Χριστός θα τον κρίνει. Τον κάθε έναν, και αυτούς και εμάς. Όμως υπάρχει πλουσιωτάτη εμπειρία, αγιοπνευματική εμπειρία στο θέμα της προσευχής και κάνουμε συγκρίσεις για να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας, όχι αυτούς. Και εκ του ασφαλούς να βοηθήσουμε και αυτούς. Με αυτή τη σύγκριση θα μπορέσουμε να εννοήσουμε τι χάρισμα έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι που πιστεύουμε ορθόδοξα εις το Πνεύμα του Άγιον που εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Και όχι λεκτικά, και όχι γνωσιολογικά ή θεολογικά, αλλά διαποκαλύψεως. Ο Χριστός το είπε και είναι αποκάλυψης. Αποκάλυψη σημαίνει, όποιος φρονεί διαφορετικά, όποιος χειρίτει προφορικός ή γραπτός αλέως από ότι ο Χριστός μας ρητός το είπε στο Ευαγγέλιο, δεν έχει αιωνιότητα, αλλά και προσωρινότητα δεν έχει. Διότι θα πορεύεται τεθλασμένα όπως τον κάβουρα, πλαγίως. Τα ίσια θα τα βλέπει σφαλερά και τεθλασμένα. Δι' αυτό είπαν οι πατέρες που είναι δάσκαλοι της προσευχής. Για να προσευχηθείς σωστά, πρέπει πρώτα να έχεις ορθήν δόξαν περί Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της προσευχής. Η ψυχή της ψυχής μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός ο αγαθός παράκλητος θα οδηγήσει κάθε ορθόδοξον εις πάσαν την αλήθεια. Ο αγαθός παράκλητος θα οδηγήσει την ψυχή μας στην σωστή προσευχή. Κάποτε ίσως αξιωθούμε και της καθαράς προσευχής, που είναι αρέβαστος, που είναι αμετεώριστος, που είναι χωρίς λογισμούς, που είναι αυτή η προσευχή που συγκεντρώνονται όλοι οι λογισμοί σε έναν και μόνο λογισμό. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Διότι είπαν οι μακάριοι πατέρες μας. Οι ουράνιοι άγγελοι είναι τόσοι πολλοί, 3.000.000 το κάθε τάγμα. Και όλοι αυτοί οι άγγελοι των 9 αγγελικών ταγμάτων έχουν έναν λογισμό και μόνον έναν, όχι δύο. Μόνον έναν. Να δοξάζουν συνεχώς την Αγία Τριάδα Διαπνεύματος Αγίου και, για να και να προσεύχονται και για μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτό τον ένα λογισμό έχουν. Και θα προσεύχονται μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Μετά πάλι η προσευχή των Αγγέλων. Κλείνει ο φάκελος του κόσμου τούτου και κλείνει σύντομα. Με την έννοια της προσωπικής μας αναχωρήσεως, τόσο γρήγορα μέσα από τα χέρια μας. Βλέπουμε καθημερινώς ένας-ένας και αναχωρούμε. Τώρα πρέπει απερχόμενος να μεταβώ κάπου να διαβάσουμε ένα τρισάγιο σε κάποιον ηλία που κοιμήθηκε πριν από λίγο. Ένας αγαπητός μας αδελφός. Βλέπετε συνεχώς ένας-ένας απέρχεται. Πρέπει λοιπόν να έχει ορθή δόξα ο άνθρωπος περί Αγίου Πνεύματος. Δι' αυτό ιστάμεθα δύσκολη σε κάθε αίρεση. Όχι λογικά και φιλολογικά ή θεολογικά, αλλά η αίρεση μας χωρίζει αιωνίως από τον Χριστό και από το Άγιο Πνεύμα. Και προσωρινά μας χωρίζει και αιωνίως μας χωρίζει. Όχι ο αιρετικός, όχι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, αλλά οι αίρεσεις. Πολλές αιρέσεις βγήκαν από την Ανατολή, όχι από τη Δύση. Και αυτούς τους ανθρώπους η Εκκλησία μας τους απέκοψε. Και πατριάρχας καθαίρεσε, και πατριάρχας απομάκρυνε την αυτή δόξα, τόσους και τόσους που γνωρίζουμε στα οικουμενικά και τοπικά συνόδους. Δεν είναι περί ανθρώπου το θέμα, αλλά περί του νοός του, τι φρονεί. Τι κηρύττει. Απορώ και εξίσταμε πως κάποιος πατριάρχης, παλιότερα βέβαια, να έχει τέτοια μεγάλη θέση, να έχει κάνει τόσους αγώνες και μετά από αυτήν την υψηλωτάτη κορονίδα της χάριτος επί της γης,
να είναι αρχιερεύσκιου του υψίστου της Χάριτος, της εποχής της Χάριτος και να κάνει τέτοια δογματικά του λιταλάτη, οπότε κάποια οικουμενική τοπική σύνοδος να τον καθαιρεί και να τον απομακρύνει. Δια ποιο λόγο κανείς εκπίπτει, διότι πίστεψε στον εαυτό του περισσότερον από το κανονικό και δεύτερον διότι δεν είχε πνευματικόν οδηγό. Κανένας δεν πίπτει όταν έχει πνευματικό οδηγό, ούτε ένας. Μπορούν να πέσουν όμως όλοι όταν δεν έχουν πνευματικό οδηγό. Κανείς δεν είναι πιο πονηρός από τον διάβολο, κανείς. Και αυτός ο παμπόνηρος, ο αρχιέκακος, μπορεί όλους μας να μας υποσχελίσει. Έχει τερτύπια, έχει τεχνάσματα και είναι εξειδικευμένος στο να πλανά όλους και μάλιστα εμάς τους Ορθοδόξους. Με εμάς συστηματικά ασχολείται, όχι με τους άλλους που τους κατέχει στο χέρι σφιχτά. Δι' αυτό το λόγο οι πατέρες μας είπαν ότι είμαστε μακάρι που έχουμε ορθή δόξα περί Αγίου Πνεύματος και καθώς προσευχόμαστε φουντώνει κάτι μέσα στην ψυχή μας που το πήραμε τη φλόγα της πίθα του Άγιο Βάπτισμα που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ρίχνουμε ξύλα στη σώμα, φουντώνει η σώμα, μεγαλώνει η φλόγα, μεγαλώνει η θερμότητα, μεγαλώνει και ο φωτισμός. Η προσευχή διδάσκει την προσευχή. Η προσευχή φουντώνει τον πόθο της προσευχής. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος συντηρεί και αυξάνει και καθοδηγεί απλανώς στο νου εις την ένωση του ανθρώπου μετά του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος της χάρης του Αγίου Πνεύματος επί της γης. Είναι η τελειοτάτη κατάσταση της προσευχής. Και έτσι λοιπόν προσεύχονται οι παπικοί με τον δικό τους τρόπο, αλλά θεραπεία από αυτόν δεν υπάρχει. Σε αυτούς δι' αυτό και Αγίους εδώ και χίλια χρόνια δεν έχουμε. Προσεύχονται και οι Προτεστάντες, αλλά εφόσον και αυτοί έχουν υιοθετήσει το Φιλεόγγυμα και τόσες άλλες αιρετικές τοποθετήσεις, θεραπεία από αυτόν δεν έχουμε. Χάρη Αγίου Πνεύματος δεν έχουμε. Αυτό το ομολογούν όσοι εξ αυτών επαναλαμβάνω έγιναν Ορθόδοξοι και βαπτίστηκαν. Διότι ο λόγος είναι δυνατός, όχι επειδή το λέω εγώ, το λέγουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι νεότεροι. Διότι το ομολογούν αυτοί οι ίδιοι όταν βαπτιστούν και γίνουν Ορθόδοξοι και συγκρίνουν τον εαυτό τους. Πώς εφρώνουν τότε και πώς τώρα που είναι Ορθόδοξοι. Τι επίστευαν τότε και τι πιστεύουν τώρα. Πώς εβίωναν τότε την κατάσταση της προσευχής και πώς τώρα. Αυτές οι συγκρίσεις είναι μεγάλες εμπειρίες δι' μας και μας ασφαλίζουν και μας χαριτώνουν και μας δίνουν ελπίδα ότι εμείς είμαστε στη χάρη. Έτσι αναξίως είμαστε στη χάρη διότι χαριτωθήκαμε χωρίς να το αξίζουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να είμαστε πριγκιπόπουλα στην Εκκλησία μας την Ορθόδοξο. Προσεύχονται και οι Εβραίοι. Οι προσευχές όλων των Εβραίων που είναι μερικές κατηγορίες, τουλάχιστον τρεις, οι προσευχές τους έχουν μια ιδιοτυπία. Προσεύχονται στον έναν Θεό, λένε. Και προσεύχονται και διαβάζουν τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, λένε. Και λέγουν τις προσευχές φανερά και επιδεικτικά, όπως τότε και οι Φαρισαίοι. Και αυτό η Εκκλησία μας το καταδικάζει και ο Χριστός μας το καταδικάζει. Όχι μόνο στο τείχος των δακρυών και αλαχού, έτσι είναι οι τάξεις τους, αλλά προσεύχονται με τον δικό τους τρόπο. Ο Θεός θα τους κρίνει. Όμως η εμπειρία της προσευχής τους ξετινάζει και αυτούς δια τον εξής λόγο. Γράφουν οι μακάριοι πατέρες μας. Μην βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που προσεύχεται στον έναν Θεό. Είναι απάτη. Πρόσεξε πώς τον ονομάζει τον έναν Θεό. Μην σε παρασύρει ο λογισμός ένας Θεός. Κάθε ένας Θεός που δεν ονοματίζεται είναι διάβολος και σατανάς. Και ο διάβολος είναι ένας και θέλει να είναι Θεός και δεν το πέτυχε και έγινε διάβολος και θέλει να τρέπεται από τους δικούς του ως ένας Θεός. Όπως είναι οι μουσουλμάνοι, θα πούμε στη συνέχεια. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν από την εμπειρία της προσευχής ότι οι Εβραίοι δεν προσεύχονται σωστά? Εφόσον προσεύχονται στον έναν αληθινό Θεό, όπως λέγουν οι ίδιοι,
Αλλά λέγουν οι μακάριοι πατέρες μας, όποιος δεν ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιλιθώτα, εκ του διαβόλου εστί, και αντίχριστος εστί, και Υιός αντιχρίστου εστί. Από εκεί θα καταλάβουμε εάν προσέχετε σωστά, όχι τι λέγει, όχι τι κάνει, αλλά τι φρονεί, τι ομολογεί, τι έτσι παρουσιάζει στον εαυτό του. Πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός? Όχι. Τον ομολογεί τον Υιός του Πατρός του αληθινού? Όχι. Τότε Πνεύμα Άγιον δεν έχει, φυσικά. Τότε έχει και το προπατορικό ρήπο και όταν αμαρτήματα ασυγχώρητα, τότε τι έχει? Τίποτα δεν έχει. Αυτό το λέγουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Όχι πως είμαστε καλύτεροι από αυτούς, δεν συγκρίνουμε έτσι τα πράγματα, αλλά βλέπετε πως έχουν τα πράγματα από μόνα τους. Πως εμείς γεννηθήκαμε στα πνευματικά ανάκτορα και αυτοί κάπου αλλού. Ο Θεός γνωρίζει το μέλλον τους, όπως και τη δική μας κατάληξη. Αλλά θα κοιτάξουμε εμείς να κρατήσουμε την χάρη που έχουμε, να ευχόμαστε και για αυτούς να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα να γίνουν κάποτε Ορθόδοξοι. Γιατί έχουμε και από τους Εβραίους που έχουμε ή στις τάξεις της Εκκλησίας μας αρκετές φορές. Λοιπόν, ο ένας Θεός των Εβραίων δεν είναι ο αληθινός τριαδικός Θεός, διότι δεν ομολογούν Ιησούν Χριστόν εσαρκή ελιθώτα ως αληθινόν Θεό. Εμείς, ξέρετε, είμαστε χριστοκεντρικοί άνθρωποι, χριστοειδείς άνθρωποι θα γίνουμε, χριστόμορφοι θα γίνουμε. Όλοι οι λογισμοί μας έχουν κεντρικό άξονα τον Ιησούν Χριστόν. Χριστοσωτηρία έχουμε. Όποιος δεν ασχολείται με τον Χριστό ως αληθινόν Θεό, ούτε Άγιο Πνεύμα θα λάβει. Πρώτα θα πιστέψουμε στον Χριστό πως είναι αληθινός Θεός, θα λάβουμε Άγιο Πνεύμα, θα βαπτιστούμε, θα συγχωρηθούμε, θα μεληθούμε και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ορθοδόξος πλέον με τη χάρη αυτή, θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια μέχρι και την θέωση, μέχρι και αυτή τη βασιλεία των ουρανών. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος, λέγεται βασιλική οδός, λέγεται κεντρική οδός, λέγεται απλανή οδός, λέγεται ανηφορική οδός, λέγεται γολγοθάς, λέγεται σταυρός. Όλα αυτά τα ίδιο πράγμα είναι, με διαφορετικές τοποθετήσεις, αναλόγως από την εμπειρία τους οι πατέρες γράφουν και μας κηρύττουν. Και έτσι λοιπόν οι Εβραίοι, οι δυστυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, προσευχόμεθα και για αυτούς, δεν ομολογούν τον αληθινόν Θεό, τον Έδαν, ότι είναι τριαδικός. Προσέξτε να δείτε, όπως και το γνωρίζετε, πολλοί ομολογούν έναν Θεό, τον τάδε, τριαδικό Θεό όμως δεν ομολογούν. Και αν ομολογούν και οι παπικοί τριαδικό Θεό, αλλά βλασφημούντας στο Πνεύμα του Άγιον, πάλι δεν είναι σωστός τριαδικός Θεός. Πάλι υπάρχει ένα μεγάλο εγκάθι στην υπόθεση αυτή που εμποδίζει να λειτουργήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε βραχυκύκλωμα, έχουμε κοπή του καλωδίου. Οι μουσουλμάνοι πάλι προσεύχονται στον ένα αληθινό Θεό που λέγεται Αλλάχ. Αλ-Λαχ. Λαχ το όνομά του, με το άλλο είναι ο αληθινός Θεός. Και λέγουν πως είναι ένας αληθινός Θεός στον ουρανό, δεν υπάρχει άλλος εκτός από αυτού. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Και όταν μιλούμε και με αυτούς και με άλλους ανθρώπους, πως ο Αλλάχ είναι ο Σατανάς. Και αποδεικνύεται και από τους ιδίους τους μουσουλμάνους όταν γίνονται Ορθόδοξοι. Αυτά είναι δικά τους λόγια, δεν είναι δικά μας λόγια. Όταν εξ αυτών έχουν γίνει Ορθόδοξοι, οι ίδιοι ομολογούν από την εμπειρία τους πως πιστεύαμε στον διάβολο και τώρα ήρθαμε στον Χριστό που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Γι' αυτό και οι μουφτίδες. Γι' αυτό και οι χοντζιάδες όταν κάνουν μάγια είναι χειρότερα τα μαγικά τους από τα μαγικά των Ελλήνων. Λένε πολλοί μάγοι, να πας στο χόντζα να σου κάνει πιο μεγάλα μαγικά από μένα. Να πας στον δεσπότη τους που λέγεται μουφτής, αυτός θα σου κάνει πιο μεγάλα μαγικά. Στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, αλλά όπου θέλεις πάνε. Από εδώ καταλαβαίνουμε πως αυτοί δεν έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος, όχι πως δεν το ξέρουμε. Αλλά κοιτάξτε οι συγκρίσεις προσευχομένων τώρα πώς είναι, πώς προσεύχονται οι άνθρωποι. Και από εδώ θα καταλάβουμε πώς πλανούν αυτούς και αλλήλους. Και έτσι λοιπόν ο ένας Θεός των μουσουλμάνων δεν είναι ο αληθινός τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι μία σφαλερή τοποθέτηση να λέγουν ένας είναι ο Θεός, ο Αλλάχ.
Και είναι λυπηρό όταν λέγουμε αυτές τις τοποθετήσεις σε αυτούς, διότι όποιος και αν ήταν στη θέση τους, έτσι τα ένιωθε. Μια λύπη και μια προσβολή και μια ιερή αγανάκτηση. Είναι φυσικό να νιώθουν έτσι οι άνθρωποι. Αλλά είναι λυπηρό και είναι ντροπή και σε εμάς να λέγουμε κι εμείς ότι ο Αλλάχ είναι ο αληθινός Θεός που έχουμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτό είναι για εμάς εσχάτη κατάπτωσης, εσχάτη βλασφημία, διότι και αυτό το ακούμε κι εσείς και πολλοί άλλοι. Και το γράφουν και πολλά επίσημα βιβλία που δεν θέλω τώρα να πω κάτι περισσότερο, διότι δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Αλλά είναι λυπηρό όταν λέγονται τέτοιες θέσεις από επίσημα εκκλησιαστικά χείλη χωρίς εντροπή. Τη στιγμή που τόσοι νεομάρτυρες ομολόγησαν αυτά τα πράγματα και μαρτύρησαν για τον Χριστό μας, έχουν γεμίσει τα μαρτυρολόγια από νεομάρτυρες. Όλοι αυτοί τι λέγουνε, ότι ο Αλλάχ είναι ο Σατανάς και ο Μωάμεθ ο πιο μεγάλος σαρλατάνος από τι όλες. Δεν κατηγορούν τον άνθρωπο που πέθανε και κρίθηκε από τον Χριστό μας, αλλά ομολογούν την αλήθεια. Περί αληθείας είναι το θέμα, όχι περί ανθρώπων. Ομολογούν και πιστεύουν και προσεύχονται και οι βοδιστές και οι βιωριστές. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτούς όπως είναι και οι γουρού και οι κρίσμα και τα λοιπά. Με το να έχουν την μετανσάρκωση, με το να έχουν την μετεμψύχωση, είναι μια μεγάλη πλεκτάνη του διαβόλου. Αυτοί λέγουν, θα προσευχηθούμε όπως προσευχόμαστε και αν θα σωθούμε, καλώς. Αν δεν σωθούμε, στην επόμενη μετεσάρκωση θα τα καταφέρουμε ή στη μεθεπόμενη και βλέπουμε. Σε κάποια μετεσάρκωση θα πετύχουμε. Θα πάμε στο παράδεισο. Κοιτάξτε τι μεγάλη απάτη έχουν αυτοί στους εαυτούς τους. Είναι λυπηρό, διότι κανείς δεν καταβάλει τον πρέποντα αγώνα για να σωθεί και προσπαθεί να πείσει και τόσους ανθρώπους. Και είναι επίσης λυπηρό όταν έχουμε ικανά δισεκατομμύρια πλέον ανθρώπους που πιστεύουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, ο αριθμός των ανθρώπων συγκλονίζει. Εμείς είμαστε τόσα εκατομμύρια, αυτοί δισεκατομμύρια, αλλά η αλήθεια δεν συγκρίνεται με το νούμερο των ανθρώπων. Μπορεί και ένας να κατέχει την αλήθεια και πολλοί να κατέχουν την αλήθεια. Μονότατος ήταν ο Νόε που στήριξε Κιβωτό και είχε όλη την αλήθεια. Όλοι οι άλλοι είχαν το λάθος. Και χάρεν αυτού εσώθηκε η γυναίκα του και τα παιδιά του και οι νυφάδες του. Όταν λοιπόν έχουμε έναν τέτοιο Νόε, τότε δια αυτής της πνευματικής Κιβωτού της αληθείας σώζεται όλο το σύνολο της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν με το να κάνουμε μία γυροβολιά, έναν περίγυρο στους προσευχομένους όλους τους λαούς της γης, με τον τρόπο τους διαπιστώνει κανείς πολύ συνοπτικά και λακωνικά ότι προσεύχονται αλλά αυτοί. Πώς, προς ποιον κατευθύνονται αυτοί οι λογισμοί, αυτές οι προσευχές, ελκύουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μου έλεγε ένας γέροντας το εξής. Όταν λέγουμε στο τέλος της πρώτης ώρας, στο τέλος του όρθρου, «Χριστέ το φως του αληθινών», το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο κτλ. Τον πάντα άνθρωπον τι σημαίνει? Όλους τους λαούς της γης. Του λέγω, εσύ πώς το εννοείς, πώς το βιώνεις τόσα χρόνια? Λέγει, όλους τους λαούς της γης. Βεβαίως ο Θεός, ο Χριστός μας δηλαδή, όλους τους ανθρώπους με έναν τρόπο δικό του, τους φωτίζει. Τα πνευματικά δεν ισοπεδωθούν, δεν εξαφανιστούν, καμία άλλη αμαρτία δεν συγχωρείται και δεν τακτοποιείται. Γι' αυτό εμποδίζει αυτός ο βόληθος, ο ρήπος αυτός, ο προποτορικός, που δεν κατηγορείται ο άνθρωπος για το ρήπον αυτό, όλοι με αυτόν γινόμεθα, αλλά εμποδίζει να ενεργήσει η χάρη στα Αγίου Πνεύματος. Έτσι εικονόμασταν οι μακάριοι πατέρες μας να βαπτιζόμεθα και μάλιστα από μικράς ηλικίας, ώστε από μικράς ηλικίας να κοινωνούμε συχνά, να μεγαλώνουμε, να παιδαγωγούμεθα τους γονείς μας, τους αναδόχους μας, τους πνευματικούς μας και έτσι σιγά σιγά να μεγαλώνουμε εκ του ασφαλούς μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Πόσα παιδάκια κοιμήθησαν σε μικρή ηλικία, κάτω των 10, κάτω των 20, κάτω των 5 ετών. Έχουμε τόσα και τόσα αγαπημένα παιδιά που εκοιμήθησαν και αυτά είναι βαπτισμένα και όλα αγγελουδάκια στον παράδεισο. Φανταστείτε να τους είχαμε αβαπτίστους όλους αυτούς. Μια στρατιά στον ουρανό αβαπτίστους είναι πολύ μεγάλος ο πόνος.
Όταν ο Ορθόδοξος προπέμπει έναν άνθρωπο δικό του αβάπτιστο, που από αμέρια η δική του δεν τον εβάπτισε και θα μπορούσε έστω και μην νηπιο βαπτισμό, τότε τον δείπτει και τον δρυμύτατα τον ελέγχει συνείδησή του. Όταν όμως το προπέμπει βαπτισμένο, τότε ενδόμηχα πανηγυρίζει, διότι ξέρετε αυτά αποτελούν ένα ιδιαίτερο τάγμα στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιος διάνος τους είδε αυτούς τους ανθρώπους σαν μικρά αγγελοδάκια, μάλιστα με έξι πτέρυγας, όπως τα Σεραφείμ, τα Πολιόφθαλμα και τα Εξαπτέρυγα. Οι έξι πτέρυγες φανερώνουν την αγνότητα, την παρθενία, την καθαρότητα και την αθωότητα αυτών των παιδιών, των βαπτισμένων παιδιών, που εκοινωνούσαν τον Χριστό μας. Και έτσι λοιπόν, επειδή δεν εβίωσαν τα υπόλοιπα του κόσμου τα ωραία, τα πραγματικά ωραία, όχι τα αμαρτωλά, γι' αυτό ο Χριστός τους δίδει ένα ιδιαίτερο στη Βασιλεία του την ουράνια. Αυτό μεταφράζεται με έξι πτέρυγες. Όχι πως έχουν όντως έξι πτέρυγες, αφού και οι άγγελοι δεν έχουν πτερά στο εκφρένο. Έτσι λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται ο καθένας με τον ειδικό του τρόπο και με τα αποτελέσματά τους. Δι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα. Μας δημιουργεί εντύπωση. Τόσοι άνθρωποι να προσεύχονται, τόσες θρησκείες να υπάρχουν, τόσες εκκλησίες ενός παρενθέσεως κατά αυτούς να υπάρχουν και τα ίδια ανθρώπων να είναι αγριεμένα περισσότερο από ποτέ. Σήμερα κινδυνεύουμε από έναν άλλο τρόπο και με μία άλλη μορφή πολέμου που αγριέψαν οι άνθρωποι, διότι τα αμαρτήματα πληθύνθηκαν σφόδρα-σφόδρα επειδή προσεύχονται με έναν τρόπο διαβολικό οι άνθρωποι. Προσεύχονται μεν, αλλά πού? Γι' αυτό και έχουμε τόσες μεγάλες τιμωρίες εδώ και εκεί. Δεν θέλει ο Χριστός μας να προσεύχονται οι άνθρωποι στον διάβολο. Με αυτόν ή με εκείνον τον τρόπο. Αυτό τον λυπεί. Οι άλλοι το λέγουν, τον εξοργίζει. Ο Χριστός μας βέβαια ως αποθείς δεν εξοργίζεται, αλλά είναι μια μετάφραση γίνει κατακριστικός για να καταλάβουμε πόσο λυπείται ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα που προσεύχονται οι άνθρωποι κατά αυτόν τον τρόπο. Η Ορθόδοξη προσευχή εξερμενίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθιστά ηλαρών αυτών των αγαθών παράκλητων και σιγά σιγά θα μας οδηγήσει στη θεραπεία των παθών. Λοιπόν, έτσι προσεύχονται οι άνθρωποι αυτοί και θα εξακολουθήσουν να προσεύχονται. Εμείς δε ούχουτος κατά αυτόν τον τρόπο. Η Ορθόδοξη προσευχή, που είναι μια διδασκαλία που μεταλαμβανεύεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, διότι ξέρετε, αυτά τα μυστικά μεταδίδονται από πρόσωπο σε πρόσωπο, από στόμα σε στόμα, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν τα γράφουν όλα τα μυστικά τα βιβλία. Και όταν τα γράφουν, στις ερωτήσεις και στις απορίες, χρειάζονται πάλι οι ειδήμονες να εξηγήσουν και να επεξηγήσουν και τα λοιπά, να αναπτύξουν τα θέματα, εφόσον έχουν την εμπειρία της προσευχής στα θέματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος, ο κάθε πνευματικός άνθρωπος, για να μας οδηγήσει και εμάς τους αμαρτωλούς στην οδό της σωτηρίας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ορθόδοξος τρόπος της προσευχής, που είπα στην αρχή πως είναι σταυρός και είναι όντως μεγάλος σταυρός, κατά μίμηση του Χριστού μας που είναι πρώτος σταυροφόρος, έχει ως εξής το θέμα. Στην αρχή ο άνθρωπος προσεύχεται με απλές προσευχούλες, ίσως και αυτοσχέδιες. Στη μικρή ηλικία που μαθαίνουν μερικά παιδάκια αυτές τις απλές προσευχούλες που ίσως όλοι τις μαθαίναμε. Όμως μερικοί εξακολουθούν και στη συνέχεια όταν μεγαλώσουν και μέχρι βαθιτά του γύρατος να λέγουν τις απλές προσευχούλες. Μόλις πρωί ξυπνήσω, εσένα θα εμπνήσω κτλ. Καλές είναι αυτές οι προσευχούλες, αλλά είναι λίγο συναισθηματικές. Είναι λίγο ρομαντικές. Είναι ορθόδοξες, αλλά δεν είναι αυτή καθ' αυτή η υγιής διδασκαλία περί προσευχής. Αυτό είναι όπως το γάλα σκόνη. Ένα κιλό νερό με μια κοταλιά της σούπας γάλα, σκόνη, δεν είναι αυτό τροφή για να μας θρέψει. Είναι μια καταφρόνηση αυτό το πράγμα. Καλύτερα κανείς να μην είναι νηστικός παρά να φάγει αυτό το γάλα. Καθώς μεγαλώνει θα μάθει το Πάτερ ημών, θα μάθει το πιστεύω, ίσως θα μάθει και το λέει ο Θεός και κάποια άλλη προσευχή των 142 ψαλμών, κύριε Ισάκος της προσευχής μου και μερικούς άλλους ψαλμούς. Οπότε κανείς αρχίζει και προσεύχεται μέσα από τα διφθέρας, μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας μας. Έτσι είναι προεισαγωγική η προσευχή μας.
διότι αυτοί οι ψαλμοί, αυτές οι προσευχές έχουν συμπυκνωμένη χάρη Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το πράγμα πρέπει να πετύχουμε εμείς με την προσευχή μας, να ελκύσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία στη συνέχεια θα μας οδηγήσει σε άλλον τρόπο προσευχής, ανώτερον, πιο πνευματικόν, που είναι η προσευχή στο όνομα του Χριστού μας. Και εκεί είναι η ανωτάτη κορυφή. Δεν υπάρχει ανώτερος τρόπος προσευχής επί της γης από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με κατά τη γενική νομολογία όλων των θεοφόρων πατέρων και θυσίας μας. Αυτός ο τρόπος προσευχής είναι ο ανώτατος και είναι από την εποχή των 12 Αποστόλων. Στην Αγία Πεντηκοστή συνέβη το εξής θαυμαστόν πράγμα. Κατελθόν ο αγαθός Παράκλητος έμεινε μονίμως και παντοτινός και εις αυτούς και στην Εκκλησία του μέχρι σήμερα και εις πάντας τους αιώνας μένει μαζί μας. Και τους χάρισε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στον ύψιστο βαθμό. Δεν έχουμε πιο μεγάλους Αγίους από τους 12 Αποστόλους, εξαιρέσει τον μικρό δρόμο. Ένα από τα χαρίσματα των 12 Αποστόλων στην ώρα της Πεντηκοστής είναι η καρδιακή κατάσταση προσευχής, που λέγεται και πνευματική προσευχή. Ο Απόστολος Παύλος έλαβε αυτό το χάρισμα όταν επορεύεται προς Δαμασκό, εκεί για να συλλάβει τους κατοίκους εκεί πέρα με τον γνωστό τρόπο, και τον ψάρεψε ο Χριστός μας, τον άγρεψε ο Χριστός μας, ο ουράνιος ψαράς. Και λούστηκε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος με το άχρηστο φως τόσο πολύ που δια τρεις ημέρας δεν έβλεπε καθόλου το κτιστό φως του ηλίου. Έβλεπε το άχρηστο φως. Αυτή η κατάσταση λέγεται τύφλωσης. Δεν είναι τύφλωσης, έτσι γράφεται. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που γράφεται. Αλλά δεν είναι λάθος αυτό που γράφεται, είναι μια εμπειρία. Νυπτική και μυστική εμπειρία. Κολυμπάς στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα γίνεις συστολή και άρσης της χάριτος μετά το βάπτισμά του. Το βαπτίζει ο Απόστολος Ανανίας, έρεται η χάρις, συστέλεται η χάρις, διότι εάν κρατήσει παραπάνω θα πεθάνει και βιολογικά ο Απόστολος Παύλος. Και τρία αγιονύχτια αποκράτησε, πολύ του είναι. Και έτσι λοιπόν συστέλεται η χάρις και αρχίζει και βλέπει. Βλέπει πάλι το κτιστό φως του ηλίου. Αλλά το φως του ηλίου δεν φωτίζει ψυχάς και νου, φωτίζει μόνο εξωτερικά. Και οι σωματικά νευροί και αυτοί πάλι δεν βλέπουν το φως του ηλίου. Υπάρχει όμως το άλλο φως, η Ορθόδοξη πίστη, που είναι πρώτος βαθμός οράσεως. Είμαστε Ορθόδοξοι, δεν αφισβητούμε σε αυτά που η Εκκλησία μας γράφει γραπτός και σκληρά παράδοση, και έτσι λοιπόν βαδίζουμε εκ του ασφαλούς, έστω και αν είμαστε εμπαθείς, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί. Δεν αφισβητούμε τίποτα. Λεγόμαστε και είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτό μας ασφαλίζει και μας σιγουρεύει τη σωτηρία μας στη Βασιλεία την Ουράνιο. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έμαθε την κρυπτιακή προσευχή εκεί χορευόμενος προς Δαμασκό, χήμα, σούμα, όλα μαζί τα έμαθε όπως οι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Γι' αυτό η πορεία προς Δαμασκό είναι προσωπική του Πεντηκοστή. Ισοστάσιος με την Πεντηκοστή των 12 Αποστόλων στον Υπερών της γης της Ιερουσαλήμ. Δι' αυτό λοιπόν κηρύττει προς εσόλων εκείς και προς όλων των κόσμων αδιαλείπτως προσεύχεστε. Είναι μία προσωπική του εμπειρία. Το προσεύχεστε είναι μία ευκτική σε χρόνο προστακτικό. Δεν υποχρεώνει, δεν εξαναγκάζει κάποιον. Τους απευθύνει και τους λέγει όλοι μπορείτε. Έχετε την χάρη, σιγά σιγά προσπαθήσετε και θα δείτε πως όλοι μπορείτε, αρκεί να το πιστέψετε και να το εφαρμόσετε και όπου φτάσετε. Όμως όλοι έχουν τη χάρη αφού είναι βαπτισμένοι να προσεύχονται με το όνομα του Χριστού και σιγά σιγά η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα τους οδηγήσει και σε ενότερο τρόπο προσευχής. Έτσι λοιπόν η προσευχή η Ορθόδοξος, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και αργότερα όταν κοιμήθηκε η Παναγία μας που προσθέσαμε και το Θεωτό και Παρθένε σώσαμε, για να έχουμε και τη μνήμη της Παναγίας μας συνεχώς μετά τη μνήμη του Χριστού μας, αυτή η ενέργεια της προσευχής μεταλαμβαδεύεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στους πρώτους αιώνας υπήρχε η κατάσταση της προσευχής στον ύψιστο βαθμό σε όλους. Τον βαπτίζανε τον άνθρωπο το Μέγα Σάββατο,
και την Κυριακή του Πάσχα κοινωνούσε τον Αχάντο Μυστηρίων ο Νεοφώτιστος, όπως λέγαμε τότε, ο Φρέσκο Βαπτισμένος. Μέχρι την Κυριακή της Αγίας Πεντηκοστής, ο άνθρωπος είχε κάνει την πνευματική του προπόνηση, το πνευματικό του κολοσσέο, το πνευματικό του άθλημα. Στο στίβο αυτού του αγώνου της προσευχής έπρεπε να φτάσει σε αυτή την κατάσταση και να λάβει μία άλλη χάρη Αγίου Πνεύματος, να βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίου. Στο ίδιο το Άγιον είχε βαπτιστεί το Μέγα Σάββατο και είχε πάρει την άφεση των αμαρτιών. Και την πρώτη χάρη είχε γίνει Ορθόδοξος και άρχισε να κερνεί τον Αχάντο Μυστηρίων. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Το βλέπουμε όλοι μας ότι είναι αυτό πολύ σπουδαίο, αλλά στην πράξη δεν φτάνει. Κάτι λείπει. Λείπει ότι χωρίς την προσευχή του Χριστού, τα πάθη μας, στη συνέχεια τα επίκτητα πλέον πάθη μας, δεν θα θεραπευτούν με άλλον τρόπο παρά με προσωπικόν αγώνα. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα. Αυτό το αίμα που είναι ανέμακτο της συνειδήσεως, κάποτε είναι και αιματηρό. Αλλά κυρίως είναι ανέμακτο της προαιρέσεως, της συνειδήσεως, που δεν το βλέπουν και οι άνθρωποι. Και το αγνοούν και το κοροδεύουν πολλάχης και το ονειδίζουν και το καταφρονούν. Αλλά η αλήθεια δεν αλλάζει. Κάποτε αν θα φωτιστούν, πάλι θα καταλήξουν στα ίδια πράγματα, στους ίδιους λόγους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο τρόπος αυτός της προσευχής του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε είναι η μόνη οδός των Πατέρων που μας λέγουν ότι με αυτόν και μόνον αυτόν τον τρόπο όταν συνοδεύεται από τη διπλή πνευματική νηστεία και τα δαιμόνια θα βγάλουμε, τα προσωπικά μας δαιμόνια που έχουμε μέσα με τον καθένα στα δικά του και τα πάθη δηλαδή και τα αμαρτήματα και τις κακές ροπές και επιθυμίες, αλλά και θα βοηθήσουμε και τα πάθη των άλλων με συνεργασία από κοινού όλοι μαζί να θεραπευτούν, ώστε το σύνολο της Εκκλησίας να είναι θεραπευμένο. Έτσι ένας προπέμπεται σίγουρα ασφαλώς στον Παράδεισο. Αυτό το λέγω διότι γνωρίζουμε και εσείς ξέρετε πολύ καλά πόσοι από εμάς φεύγουν από τον κόσμο αυτόν με αμφιβολίες, με προβλεπτισμούς. Δεν ξέρουν πού θα πάνε. Αμφισβητούν. Υπάρχει Παράδεισος. Μήπως κάναν λάθος οι πατέρες, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν αντιλήφθηκαν αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Δεν είχαν αυτή την εμπειρία να τους κατακρίνουμε. Όχι. Θα τους λυπηθούμε. Όχι με ύπτο. Πραγματικά θα προσευχηθούμε με αυτούς. Φεύγουν προβληματισμένοι. Αυτό όμως δεν είναι οι υγιείς θέσεις. Οι θέσεις είναι να φύγει κανείς πανηγερικά. Να φύγει με χαρά. Πώς κανείς πορεύεται προς τον γάμο ή σε ένα μεγάλο ταξίδι χαρμόσυνο και πηγαίνει πανηγυρικά και χαίρεται πριν κάνει μεταβή. Γιατί ξέρει τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Έτσι πρέπει να φύγει σίγουρα εκ του ασφαλούς. Αυτό δεν είναι υπερηφάνεια, δεν είναι αυτοθεραπεία, δηλαδή με την έννοια ότι κανείς ήδη είναι σωσμένος, αλλά η ίδια η χάρη της προσευχής τον πληροφορεί ότι εφόσον έζησε ορθόδοξα και πορεύθηκε ορθόδοξα, αυτή η χάρη η ορθόδοξη θα τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν οι πρώτες προσευχούλες που μαθαίνουμε στη μικρή μας ηλικία, καθώς μεγαλώνουμε, αρχίζουν και μεταποιούνται, αρχίζουν και εμβολιάζονται, αρχίζουν και τελειοποιούνται, για να φτάσει κανείς να φάγει στερεάνθρωπη, που ονομάζει στη θεολογία μας κρέας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο ασθενής λάχανα εστί. Αυτός που είναι ακόμη πνευματικά ασθενής, να τρώγει απλά πράγματα, πνευματικά εννοείται. Μερικοί το μεταφράζουν και στην κυριολεξία. Αλλά είναι πνευματικός ο λόγος, είναι παραβολή και παροιμία. Έχει σχέση με την πνευματικότητα, δεν έχει σχέση με την υλική τη βρώση. Γνωρίζουμε πως ο ασθενής ιατρικά θα πρέπει να αποφεύγει μερικά είδη, αλλά ο Απόστολος Παύλος δια την λέξη των κοσμικών και των υγιεινών κάτι βαθύτερο και κάτι πιο μυστικό θέλει να μας αποκαλύψει. Ότι ο τέλειος ανήρ, ο πνευματικός άνδρας εν Χριστώ και η υγιεινή εν Χριστώ, η τελειοποιηθήσα δηλαδή η ψυχή, θα εστί τέλειον άρτον ή κρέας, δηλαδή την προσευχή του Χριστού. Αυτός ο τρόπος της προσευχής, όταν κανείς τον διδαχθεί, πλέον θα τον πάρει μαζί του στον τάφο. Με αυτήν την προσευχή θα πορευτούμε προς τον Χριστό όταν θα περνάμε και τα εναέρια τηλόνια. Να το θυμηθείτε ότι έχοντας αυτή την προσευχή μαζί μας δεν θα φοβηθούμε κανένα τελώνιο και κανέναν εχθρό.
έχει τέτοια δύναμη που μας βαδίζει εκ του ασφαλούς που λέμε συστημένος κανείς θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Έλεγε ένας πατέρας από το Άγιον Όρος, ονόματι Χαρίτων μοναχός, ο οποίος εκοιμήθηκε τώρα από ένα κοινό για το γεώς και μάλιστα του Ξηροποτάμου, αν κάποιος τον είχε γνωρίσει παλαιότερο, ότι εάν εμείς κάτι πόθηση δεν σωθούμε, αυτό το λέγει βέβαια από υπερβολή ταπεινοφροσύνης, και μας ρίξει ο Χριστός μας κάπου εκεί στον Άδη, και δικαίως θα μας ρίξει αφού είμαστε αμαρτωλοί και ταλέποροι, έλεγε για τον εαυτό του όταν ζούσε. Εμείς θα καθίσουμε, έλεγε στους πατέρες, σε μια γωνιά με το κοπασχηνάκι μας και θα λέγουμε Κύριε σου Χριστελεσσόμε, Κύριε σου Χριστελεσσόμε, Κύριε σου Χριστελεσσόμε. Θα αρχίσουν να γκρεύουν τα δαιμόνια, θα αρχίσουν να μας λένε, να μας βρίζουν, να μας ονειδίζουν τα γνωστά λόγια και να μην τα εκτάσουν στις αγάπης τους, έως όταν το αγανακτήσουν και μας δώσουν μια κλωτσιά και μας πετάξουν στα παράδεισο. Δεν αντέχουν λοιπόν να ακούνε αυτή την προσευχή. Αυτός ο λόγος που είναι καρδιακός της εμπειρίας του, φανερώνει πως όπου και να τον πάνε αυτόν τον μοναχό, την ευχή του Χριστού δεν θα ξεριζώσει κανένας από την καρδιά του. Αυτή την πρώτη αγάπη, τη μόνη αγάπη, δεν θα την αφαιρέσει κανένας. Αυτά που έχουμε θα αλλάξουν, θα τροποποιηθούν, θα μας αδικήσουν, θα ανεβούμε, θα κατηγούμε, θα τελειώσουν στον τάφο. Και θα αρχίσει αυτό το αιώνιο. Δηλαδή, όσες προσευχές κάναμε σε αυτόν τον κόσμο, με το όνομα του Χριστού, είναι μεταφρασμένα, επενδυμένα εις χρυσόν. Όταν λέγει ο Χριστός μας εκεί, στα πρώτα κεφάλαια κατά Ματθαίον, μην θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, δεν σημαίνει μην έχετε χρήματα, μην έχετε πράγματα και υποστατικά, αλλά μην έχετε χρήματα αμαρτωλά, δηλαδή αμαρτήματα και πάθη, μην θησαυρίζετε θησαυρούς αμαρτωλούς. Μην θησαυρίζετε σε αμαρτήματα και σε πάθη. Τα άλλα τα νόμιμα ο καθένας οφείλει να τα έχει εφόσον είναι νόμιμα και σωστά. Θησαυρίζεται όμως θησαυρούς εν ουρανείς. Και ο πιο μεγάλος χρυσός, ο πιο μεγάλος θησαυρός είναι ο χρόνος που ξοδεύτηκε στο όνομα του Χριστού μας. Από όλα τα πνευματικά που θα κάνουμε, ακόμη και από την Θεία Λειτουργία που τελούμε εμείς, η Λειτουργή και όλοι οι Άγιοι Λειτουργοί του Χριστού μας, έχει μια μοναδικότητα, το βλέπουμε στην εμπειρία μας, ότι έχει μια ιδιαιτερότητα αυτός ο χρόνος που ξοδεύουμε στο όνομα του Χριστού μας. Το αισθάνεται κανείς πως επενδύει εις χρυσόν, αλλά εις ουράνιο χρυσόν, στην ουράνιον αποθήκη, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο χρόνος δεν αλλάζει. Αυτός ο θησαυρός δεν κλέπτεται, ούτε και γνωρίζεται. Και να τον ομολογήσει κανείς εδώ επί της γης, πάλι η κατάσταση δεν αλλάζει. Και να αμαρτήσεις και να κάνεις οτιδήποτε άλλο, αυτός ο θησαυρός δεν αλλάζει, δεν χάνεται. Το αμαρτωλό με την εξομολόγηση χάνεται. Το καλό με την αμαρτία δεν χάνεται. Παραμένει εις αιώνες αιώνων. Έχει Άγιο Πνεύμα μέσα. Και συμφέρει να επιδίωμε εις χρυσόν και όχι εις άργυρον ουράνιον. Δηλαδή, από όλες τις προσευχές συμφέρει, εφόσον είναι τόσο απλή και τόσο δυνατή η ανωτάτη, να προσευχόμεθα με το όνομα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Αυτός ο τρόπος της προσευχής προϊόντος του χρόνου, καθώς κανείς μεγαλώνει, στη σωματική και την πνευματική ηλικία, διαπιστώνει το εξής, πως έχει συνεχώς έναν αντιμέτωπο, έναν δρυμή διώκτη που λέγεται διάβολος. Άλλοτε τον πιστεύει, άλλοτε δεν τον πιστεύει, άλλοτε τον παραβλέπει, άλλοτε τον έχει υπό τον οφθαλμό του. Όμως αυτός ο εχθρός κρατάει, επαναλαμβάνω, όπως λέει και το πορεί, μια δάδα αναμένη και θέλει να πυρπολίσει το νου, να μας ξεγελάσει. Άλλοτε να μας αποκόψει από το πνευματικό μας πατέρα. Άλλοτε να μας θερήσει τα άχραντα μυστήρια. Άλλοτε να μας δώσει ακιδεία πνευματική στο όνομα της νεράς προσευχής. Άλλοτε αμφισβήτηση και απιστία ή ολιγοπιστία ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Ότι είναι παραμύθια, ότι είναι μερικό. Έτσι και μόνο για να γρέμουν τους αφελείς, τους απλούς. Όμως έρχονται και άλλες εμπειρίες που τις βιώνουμε, και εμείς και οι άλλοι, και συγκρίνουμε και λέγουμε πως τα πράγματα είναι πολύ αληθινά. Και μάλιστα εμείς τα συγκρίνουμε κιόλα. Είναι όλα αληθινά. Και όλα αυτά που οι πατέρες τα έγραψαν με κόπο καρδίας στα ιερά συγγραμματά των, όλα αυτά είναι θησαυρός και μαργαριτάρια, είναι οδοδείκτες ασφαλής που μας βοηθούν να μην παρεγκλίνουμε, να μην εκτροχιαστούμε από τον ορθό τρόπο διδασκαλίας της προσευχής.
αναφέρθηκα στην αρχή πως είναι σταυρός ο τρόπος της προσευχής, διότι όπως ο Χριστός μας ξεκίνησε από εκεί, από τον Πιλάτο, μέχρι να φτάσει στο Γολγοθά και να καρφωθεί, δίνει σε μία απόσταση και καθοδόν κάποτε εγωνάτισε. Έτσι και η οδός του προσευχομένου, με το πέρασμα του χρόνου, όπως είπε ο προϊόντος του χρόνου, θα έχει κάποια δυσκολία με το θέμα του διαβόλου. Είτε έχουμε πάθη, είτε δεν έχουμε πάθη, είτε έχουμε λίγα είτε πολλά, θα πρέπει κανείς να μονομαχήσει σε προσωπικό πλέον επίπεδο με τον εχθρό, για να έχει και προσωπική οντολογική εμπειρία ότι υφίσταται ο εχθρός. Μέχρι τότε θα το έχουμε σαν εμπειρία από τους άλλους. Τώρα βλέπουμε τον τάδε δαιμονισμένο, τώρα βλέπουμε την τάδε δαιμονισμένη, υποστατικό δαιμονισμός, τους διαβάζουμε εξορκισμούς, πορεύονται εδώ, πορεύονται εκεί, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, τους λυπούμεθα, θρυνούμε, παρακαλούμε, προσευχόμεθα. Όταν όμως έρθει αυτό το πρόβλημα, αυτός ο πειρασμός και στο σπίτι μας και στα αγαπημένα μας πρόσωπα ή και σε εμάς τους ιδίους, τα πράγματα παίρνουν δραματική μορφή. Τότε κανείς καταλαβαίνει πως τα πράγματα είναι αληθινά. Όχι πως δεν τα πίστευε, αλλά τα βιώνει πλέον. Πίστευε στον καρκίνο, όταν έχει όμως και καρκίνο και κινδυνεύει να αναπάσει τη στιγμή να φύγει, τότε τα πράγματα είναι πιο διαφορετικά. Τότε έχει πιο μεγάλη πίστη, διότι βιώνει την εμπειρία του. Έτσι είναι και η εμπειρία του εχθρού. Όταν λοιπόν έρθει αυτή η εμπειρία του πολέμου, του διαβολικού πολέμου, τότε η προσευχή είναι με τα δακρύων, πολλών δακρύων. Λέγουν οι πατέρες τότε ο άνθρωπος χύνει καρδίας αίμα. Η καρδία αιμορραγεί. Ή καλύτερα η καρδία κλαίει. Όταν τα δάκρυα κλαίνε, όταν τα μάτια χύνουν δάκρυα και κλαίνει η οφθαλμή μας, τότε όλοι οι ενδοκρινείς αδένες έτσι χύνουν αυτό το υγρό. Όταν όμως η καρδία θρυνεί με ένα καρδιοστάλακτο δάκρυο εσωτερικό, τότε όλος ο μέσα κόσμος θρυνεί έναν αδαμιαίο θρύνο για τα αμαρτήματά μας, τα οποιαδήποτε αμαρτήματά μας. Αυτό όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος το ασφαλίζει να μην το αντιλαμβάνεται κανένας εξωτερικά. Διότι αυτό είναι ο θησαυρός και η άσκηση. Να μην το καταλαβαίνει κανένας, πλην της εξομολογήσεως. Εάν το διατυμπανίζουμε, εάν το διαπομπεύουμε, εάν το ομολογούμε, εάν υπερηφανευόμεθα για αυτό το χάρισμα όσοι το έχουν, υπάρχει φόβος να σμικριθεί και να αφαιρεθεί και να χαθεί παντελώς. Το λέγω διότι πολλοί φτάσαν σε μεγάλα μέτρα προσευχής και στο τέλος εξέπεξαν. Και έφτασε σε σημείο να καταφωνούν και το κομποσχήνι και την ωραία προσευχή και τα τιμημένα ράσα και να κάνουν τα αντίστροφα. Εξώπη και τόσα πράγματα και σχίσματα και καθαιρέσεις και αμαρτήματα και διαστροφές στα πηγές κτλ. Διότι ο νους εκτροχιάστηκε πλέον της υγιούς διδασκαλίας και έπεσε ο άνθρωπος υπερηφανιστής πτώσιν εξαισία. Όπως λοιπόν, αδελφοί μου αγαπημένοι, ο Χριστός μας πορευόμενος προς τον Γολγοθά του για να καρφωθεί, πολλές φορές γονάτισε, έτσι και ο άνθρωπος προσευχόμενος με το πέρασμα του χρόνου σε αυτή την τροχιά, την πλάναν και επιπλανημένη με τον κόσμο τούτου, την ματέα δηλαδή, την πορεία μας από τον κόσμο τούτο, θα πρέπει κάποτε να γονατίσει. Είναι θεία παιδαγωγική. Ίσως να μην έχει έρθει ακόμη στην προσωπική μας εμπειρία, ίσως κάποτε στο μέλλον. Αλλά τότε κανείς καταλαβαίνει ότι μόνο η προσευχή του Χριστού και της Πανεγίας μας θα είναι το προσωπικό του στήριγμα. Κάποτε κανείς εγκαταλείπεται από όλους τους ανθρώπους, φαινομενικά. Και αισθάνεται εντελώς μονότατος, σαν να έρχομαι κάποιον άνθρωπο στην σελήνη μονότατο και να ακούει ένα βυθιστό των διαβόλων και να μην έχει άνθρωπο να τον παρηγορήσει, να τον συμβουλεύσει, παρά να έχει μόνο την προσευχή. Φανταστείτε την κατάσταση ενός θεού του ανθρώπου. Πού θα απευθυνθεί? Μέσα του, στην καρδία του. Θα γυρίσει να προσευχηθεί και να παρακαλέσει με τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Αυτό κανείς θα το βιώσει και εδώ, στον κόσμο τούτον, κατά διαστήματα που ο Θεός παιδαγωγικό τον τρόπο παραχωρεί για να αποκτήσει κανείς μείζωνα ταπείνωση και μεγαλύτερη αυτογνωσία. Τότε η προσευχή του ανθρώπου γίνεται πιο ταπεινή. Ίσως να λέγει λιγότερες προσευχές, αλλά είναι πιο δυνατές. Άλλο να ρίχνει κανείς σφαίρες και άλλο να ρίχνει ατομικές βόμβες. Έχει διαφορά το πράγμα.
στην ενέργεια και στα αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να λέγουμε πολλές ώρες αυτό το θέμα που είναι οπωσδήποτε ωκεανός. Η μία στεγόνα ήταν αυτή που αναφέρθηκε στην αγάπη σας. Αλλά θα ήθελα έτσι, για να μην είναι μονόλογος και κάτι να συμπληρώσουμε από την δική σας την αγάπη, ως ερωτήσεις που έλεγε ο Ποπούλης προηγουμένως. Αν κάτι δεν έγινε αντιληπτό, ίσως κάτι που έκανα εγώ λάθος να διορθωθεί, για να μπορέσουμε όλοι έτσι να βαδίσουμε στο θέμα της προσευχής σίγουροι και ειδικά τώρα που διανύουμε το Άγιο Διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής, ώστε να φτάσουμε και στο Επίγειο και στο Αιώνιο Πάσχα, μέσα στην καρδιά μας και τελικά και στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί η προσευχή μας, καλό μου Πατέρα, πρέπει να είναι συνεχόμενη και παραλαμβανόμενη και δεν το λέμε, ας πούμε, μία φορά? Και αυτό πώς επιδράει πάνω στο σώμα και στο πνεύμα? Ο νους μας πλάστηκε για να σκέπτεται συνεχώς. Το είπα λάθος. Είπα ότι ο νους πλάστηκε για να σκέπτεται συνεχώς. Και είναι λάθος τοποθέτηση. Ο νους είναι το μάτι της ψυχής και πλάστηκε για να βλέπει συνεχώς, όχι να σκέπτεται. Αλλά επειδή είμαστε πεπτοκότες, αντί να βλέπουμε συνεχώς τον Χριστό, σκεπτόμαστε συνεχώς τον Χριστό μας με την προσευχή. Διότι συνεχώς μας βομβαρδίζει με σμήνη λογισμό ο εχθρός, ασταμάτητα. Δεν κουράζεται, είναι η εργασία του. Όλη την κλίμακα των λογισμών συνεχώς, μέρα και νύχτα και στο ύπνο μας ακόμη, μας βομβαρδίζει. Είναι μια γενική ομολογία όλων μας. Και μάλιστα μερικοί έχουν και ιδιαίτερο τρόπο σφοδρωτά του πολέμου σε μερικά θέματα λογισμών και παθών. Σε σημείο που να απελπίζονται και να καταθέτουν τα όπλα. Γι' αυτό οι πατέρες είπανε, λοιπόν, ας συμπεκρίνουμε τον τρόπο σκέψεως, εφόσον κατά ανάγκη σκεπτόμαστε, και ας σκεπτόμαστε και δώσουμε έναν τρόπο λογισμό στο νου μας. Έναν τρόπο λογισμό, που είναι το όνομα του Χριστού μας. Αυτό σιγά σιγά θα μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε όλα τα κομμάτια της ψυχής μας και του νου μας, ώστε ο άνθρωπος να είναι δεικτικός κάποτε ο νους του να δει τον Χριστό και σε αυτόν τον κόσμο και στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν προσευχόμαστε ο λιγότερο, λόγου χάρη, πέστε πως από τις 24 ώρες προσευχόμαστε μόνο μία ώρα. Οι υπόλοιπες ώρες πώς θα γυρίσουν, με αυτά και με εκείνα και με εκείνα, όπως ο καθένας γνωρίζει. Πώς από αυτά τα κομμάτια είναι αυτά τα μπάζα, τα αμαρτωλά. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Αυτή η κόπρο στο αυγείο πώς θα καθαριστεί? Θέλει μια δουλειά. Πότε θα καθαριστεί? Μήπως πεθάνουμε ευνηδίως? Μήπως πάθουμε καμιά ημιπληγία και δεν μπορούμε και να εκφραστούμε ακόμη? Έχουμε και τόσες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο να δει το βιολογικό γύρας και να πεθάνουμε σε βαθύ γύρας. Έχουμε εκπλήξεις ανά πάσα στιγμή σε όλους. Σε όλους. Ο Θεός θέλει να έχουμε επιφυλακή όλοι, διότι ανά πάσα στιγμή όλοι μας έχουμε ανακατατάξεις, αλλοιώσεις και τότε δεν μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε αυτούς και αλλήλους. Πρέπει από τώρα που κατέχουμε το μυαλό και έχουμε σώαστες φρένες και είμαστε και λίγο αρτιμελείς, τώρα να έχουμε καταθέσεις στη Βασιλεία των Ουρανών, ώστε όταν χρειαστούμε και φτωχέψουμε να έχουμε από θέματα πνευματικά. Επειδή λοιπόν ο νους είναι πλασμένος σαν πεπτοκόντες που είμαστε να σκέπτεται, ας συμμικρύνουμε τον τρόπο σκέψεώ μας και τον περιορίσουμε σε λίγους λογισμούς, έως όταν φτάσουμε σε ένα και μόνο λογισμό. Όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, δεν σημαίνει πως τα υπόλοιπα δεν θα λειτουργούν τα υλικά. Θα λειτουργούν με έναν τρόπο χαρισματικό. Χωρίς να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μας, θα λειτουργούν και μάλιστα άψογα και τέλεια. Διότι μερικοί νοούν ότι με το να προσευχόμαστε σημαίνει πως θα αδρανίσουμε τα υλικά πράγματα, δεν θα κάνουμε αυτό, δεν θα κάνουμε εκείνο. Όχι, το αντίθετο συμβαίνει. Οι πνευματικοί άνθρωποι αριστεύουν και στα υλικά και στις επιστήμες και στα γράμματα και στις τέχνες, διότι ο νους είναι Χριστοειδής και οδηγούνται τα πράγματα προς τον Χριστό, τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά. Και ευλογούνται και τα υλικά και τα πνευματικά. Γι' αυτό και έχουμε και επιτυχίες, όσοι έχουν δηλαδή. Ενώ όταν προσευχόμαστε λίγο χρόνο, το υπόλοιπο διάστημα οπωσδήποτε ο εχθρός το εκμεταλλεύεται για να βάλει και αυτό στις δικές του προσευχές, τους δικούς του λογισμούς. Thank you.
Παρακαλώ. Λέγουν οι πατέρες, Ιωάννη, από ποια ηλικία ο άνθρωπος αμαρτάνει? Από την ηλικία που αρχίζει και ομιλεί. Από την ηλικία που αρχίζει και ομιλεί, ο άνθρωπος αρχίζει και αμαρτάνει. Αν θα ερευνήσει κανείς επιστημονικά και ψυχολογικά και πνευματικά, θα αντιληφθεί ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό. Γιατί το είπα αυτό εκ προεμβείων. Από την ηλικία που αρχίζει ο άνθρωπος και ομιλεί, ας το μάθουμε να λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Δεν γνωρίζει βέβαια ακριβώς τι, αλλά επειδή γνωρίζουμε εμείς, αλλά γνωρίζει και ο εχθρός τι λέγει, αλλά γνωρίζει και ο άγγελος φυλακάς του τι λέγει. Και αυτή η αθώα προσευχή, αυτού του αθώου βρέφους του δικού μας παιδιού, του κάθε παιδιού, είναι δι' μας μεγάλη ασφάλεια, μεγάλη πηξίδα, μεγάλη έτσι σαν τείχος, σαν ασπίδα είναι. Πολλοί πατέρες βάζουν τα μωράκια όταν κινδυνεύουν οι μεγάλοι να γονατίζουν και να λέμε την ευχή γονατιστή και πριν ειδών κάτω. Μάλιστα ήταν τρία μωράκια και η μητέρα τους απέθυσκε και ο πατέρας έλειπε, ήταν ναυτικός. Γονατίζαν τα παιδάκια και υψώσαν τα χεράκια τους, πολύ μικρά παιδάκια, τρία, με ηλικία ίσως 1-1,5 χρόνο το καθένα. Και παρακαλούσαν όλη τη νύχτα και το πριν η μητέρα έγινε υγιέστατη. Θαύμα. Η προσευχή των μικρών παιδιών θαυματούργησε. Είχε μια οξένεια βιολογική και έπρεπε να αποθάνει η μητέρα και σε λίγο παρέδιε το πνεύμα. Τα παιδάκια μας δεν συμφωνήσανε. Και βλέπετε η παρεσία των αθώων προσευχών αυτών, τι θα γνωστά αποτελέσματα είχε. Αλλά και η καλή συνήθεια είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Μία άλλη οικογένεια πάλι έκανε το εξής. Σε μια επίσημη θέση ενός χώρου, ίσως του σαλονιού ή ενός δωματίου, είχαν μια υπερμεγέθη εικόνα της Παναγίας μας. Και έλεγε το μικρό παιδάκι, κοριτσάκι, τους γονείς, περίπου 5 ετών. Σας βλέπω, λέει, κάθε πρωί που σηκώνεστε, βάζετε οι εδαφιές τρεις μετάνοιες σε αυτή την κυρία εδώ που εικονίζετε, την ασπάζεστε, το χεράκι, το ποδαράκι, ξαναβάζετε πάλι τρεις μετάνοιες και κάθεστε και τα λοιπά. Γιατί? Και απάντησε η μητέρα έτσι με την αφέλεια και τα μάτια του παιδιού, λέει: είναι η οικοδέσπινα του σπιτιού. Εμείς νοικιάζουμε, λέει, το δικό του το σπίτι. Νοικιάζουμε σε αυτό το σπίτι και είναι η κυρία του σπιτιού. Και άμα δεν κάνουμε έτσι, θα μας διώξει. Πρέπει λοιπόν να αρχίσεις και εσύ από τώρα να κάνεις λοιπόν και αυτό το πράγμα, γιατί θα σε διώξει και εσένα. Και λέει: θα σε διώξει, όχι, λέει, θέλω να μείνω μαζί σα. Και άρχισε και το παιδάκι να βάζει μετάνια. Και σιγά σιγά συνέβη το έξι. Ένα βράδυ σηκώθηκε το παιδάκι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και πήγε να δει ένα κεράκι, κάτι ανάμεσα, άρχισε να κάνει μετάνοιες και να συνομιλεί με την Παναγία. Σηκώθηκαν και οι γονείς και λένε, έγιναν εξαστοί και λένε, τι γίνεται εδώ πέρα, θα μας ξεπεράσει το βρέφος. Σαν παραπροχώρησε το παιδάκι. Δηλαδή, οι αθώες μετάνοιες που δεν καταλάβαινε, σιγά σιγά άρχισαν να τσιμπούν στην ψυχή και σιγά σιγά άρχισαν να επιδρούν εμπεριατικά. Τα άρχισε το παιδάκι να καταλαβαίνει ότι κάτι αλλιώτικο, κάτι ανώτερο συμβαίνει εδώ μέσα. Και άρχισε μια προσωπική διμερή σχέση. Διότι ξέρετε, η Παναγία, επειδή είναι με τα σώματα, δεν είναι απλώς εικόνισμα. Είτε υπάρχει εικόνα της Παναγίας, είτε δεν υπάρχει εικόνα της Παναγίας. Επειδή πιστεύουμε στην Παναγία, αρχίζει σιγά σιγά η Παναγία προσωπικά και τσιμπάει και το σώμα και την ψυχή. Δηλαδή, χαριτώνεται ο άνθρωπος με το να πιστεύει και να την ευλαβεί την Παναγία μας. Πόσο μάλλον όταν εφαρμόζει και αυτά που είναι ταπεινά και ορθόδοξα. Διότι είπαν οι πατέρες, όταν κανείς δεν κάμπτει το γόνα, το γόνατο δηλαδή, είναι περήφανος στο θέμα της προσευχής. Γόνι που δεν κάμπτεται, συντρίβεται. Είναι ένα μάθημα για τους νέους μοναχούς τους δοκίμους. Γόνι που δεν κάμπτεται, συντρίβεται. Και υλικά και πνευματικά. Έλεγε κάποιος μορφωμένος ότι εγώ λέει δεν κάνω μετάνοιες, μόνο οι αμαρτωλοί κάνουν μετάνοιες, εσείς να κάνετε μετάνοιες, εγώ δεν κάνω μετάνοιες. Και μέσα σε 10 μέρες έσπασε και τα δυο τα πόδια. Πραγματικά. Έτσι που βάζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν τον τιμώρησε ο Χριστός, αλλά του έδωσε την εμπειρία να καταλάβει ότι η γόνη που δεν κάπτει τη συντρίβεται. Να εξηγήσουμε ότι οι καθήμενοι ήρθαν από τις 6 ώρα, από ένα λάθος ανακοινώσεις και τα είπαν λίγο με τον γέροντα πρώτης ομιλίας. Λύθηκαν πολλές απορίες με ερωτήσεις κτλ. Ας δοθεί προτεραιότητα κυρίως... Παρακαλώ, λοιπόν. Όταν την ώρα της προσευχής το μυαλό γυρίζει σε βιωτικές μέρες και όταν το στόμα λέει τα λόγια της προσευχής,
μυαλό, δεν ακολουθείται. Τι πρακτικά πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση. Όταν έχουμε μετεωρισμό και ανεβασμό, αντί απαντήσεως, τώρα θα σας κάνω να γελάσετε λιγάκι, γιατί δεν τα καταφέρνω βέβαια. Έχεις να προσπαθήσω παραστατικά να σας ζωγραφίσω, να δείτε ακριβώς πώς ξεγελούσε έναν άνθρωπο ο διάβολος. Να τις προσευχήσω. Τι είναι το κομμασία, τι κάνεις να προσεύχεται και βομβαρδισμός, λογισμών. Ξαφνικά το έστειλε λογισμός. Πού έβαλα το κλειδί. Έτσι. Κύριε σου Χριστελεσόμε, Μα πού έβαλα το κλειδί, κύριε σου Χριστελεσόμε. Στην τουλάβα το έβαλα, κύριε σου Χριστελεσόμε. Ή στο τραπέζι πάνω, κύριε σου Χριστελεσόμε. Μα πού το έβαλα, κύριε σου Χριστελεσόμε. Αγρίεσε τώρα. Πού το έβαλα, ρε, κύριε σου Χριστελεσόμε. Ρε, πού στον διάβολο το έβαλα το κλειδί, κύριε σου Χριστελεσόμε. Τον βρήκε το κλειδί, αμέσω. Καταλάβατε πώς τον κοροϊδεύει. Ψηλό γαζί που λέμε, τον περνάει ο εχθρός. Δηλαδή, τι περίμενε ο εχθρός, να φωνάξει, να βρίσει, να πει το λόγο το βαρύ και μετά θυμήθηκε πόβε το κλειδί. Δηλαδή, γιατί του είπα αυτό το θέμα. Όταν πάμε να προσευχηθούμε, θα αφήνουμε στην άκρη τα σοβαρά θέματα, τα υλικά, όποια και να είναι. Θα κάνουμε την προσευχή μας και μετά επανερχόμαστε στις οικίες θέσεις μας. Τώρα, όταν προσευχόμαστε, είναι φυσιολογικό ο εχθρός να μας βομβαρδίσει. Θα είναι παράδοξο να μην μας πολεμήσει. Όταν δεν μας πολεμεί με λογισμό, σημαίνει πως είμαστε φίλοι του. Όταν μας πολεμεί, είμαστε εχθροί του. Ποτέ κανείς δεν πολεμεί τον φίλο του. Ποτέ. Στο θέμα το πνευματικό ισχύει τέλεια φιλία. Ποτέ δεν πολεμούμε τον φίλο μας, το πνευματικό. Ποτέ. Πάντα τον εχθρό μας. Και όσο πιο πολύ τον πολεμούμε, τόσο πιο πολύ άσποντος εχθρός είναι. Και επειδή από όλα τα πνευματικά η προσευχή είναι αυτό που μου κάνει το πιο μεγάλο κακό και τη ζημιά, τότε επιστατεύει με μαεστρία συγκεκριμένη τέχνη λογισμού ώστε να μας υποσκυλήσει. Ενώ γνωρίζουμε πώς πρέπει να συγκεντρώσουμε το μυαλό μας στο θέμα της προσευχής, αλλά αυτός είναι, επαναλαμβάνω, τεχνίτης, εφευρής και είναι πολυμήχανος στο να μεθοδεύει καινούριους λογισμούς ώστε να προσεύχεται. Ήταν κάποιος που έλεγε ένα κομποσίνι 300 και έλεγε «Κύριε σου Χριστελεσόμε» και το τελείωσε το 300 και μετά θυμήθηκε ότι δεν είπε ούτε μια ευχή χωρίς να έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο. Αυτό λέγεται ρεμβασμός ή μετεωρισμός. Όμως, αυτό δεν μπορούμε εμείς με οικία προαίρεση να το νικήσουμε. Δηλαδή, το να συγκεντρώσουμε το λογισμό μας δεν μπορούμε. Αυτό που μπορούμε είναι να κάνουμε την προσευχή μας. Έστω και με λογισμούς και μετεωρισμούς. Αυτό μπορούμε. Λέγεται προαίρεσης. Το άλλο λέγεται χάρης. Το να συγκεντρώσει το Άγιο Πνεύμα το νου μας στην προσευχή με λιγότερους λογισμούς ή με καθόλου λογισμούς είναι της Θείας Χάριτος. Βλέποντας όμως ο Χριστός μας, τον αγώνα μας, την προαίρεσή μας, την υπομονή μας, τη θυσία μας, την καρτηρία μας στην προσευχή, έστω και με λογισμούς σφοδρούς, τότε σιγά σιγά θα δώσει και ποιότητα προσευχής και θα αρχίσει οι λογισμοί να μειώνονται. Όταν βιώσουμε τη μείωση των λογισμών, λένε εκόπασε ο σφοδρός άνεμος. Είμαστε σε καλό δρόμο. Η χάρη του Θεού ενεργεί. Δηλαδή, τον υστέρι κόπτει. Προχωρούμε στην προσευχή. Δεν σημαίνει πως γινόμαστε φίλοι του εχθρού, αλλά δυναμώνει όμως την χάρη του Αγίου Πνεύματος και υπερνικούμε μερικούς λογισμούς. Σε άλλο τομέα πάλι θα έχουμε σφοδρό βομβαρδισμό λογισμών. Έτσι είναι η μέθοδος σε κάθε τομέα λογισμών. Πόσο σημαντικό είναι για κάποιο άτομο να έχει το προσωπικό του χώρο για να κάνει προσευχή. Πόσο βοηθάει στην προσευχή. Πάρα πολύ. Εμείς οι μοναχοί, ξέρετε, έχουμε το δικό μας λίτο το ατομικό και καθένας προσεύχεται και είναι το πνευματικό μας ταμείον. Με γιώτα και με έψιλον γιώτα, ταμείον. Υπάρχουν σπιτάκια που έχουν μόνο δύο δωμάτια. Ίσως και ένα παλιότερα. Και είναι και 2 και 3 και 4 και 5 άτομα. Που γνωρίζετε κι εσείς. Για πολλούς ευνοήτους λόγους, κυρίως πτωχίας, οι παιδιά δεν έχουν τους χώρους. Και όμως πολλά από αυτά τα άτομα είναι πιστά και ευλαβέστατα. Τότε ο Θεός βλέπει τις συνθήκες και τον τρόπο προσευχής. Μπορεί κανείς και κάπου αλλού, λίγο πιο έξω, λίγο παραδίπλα, κάπου θα βρει. Εφόσον επιμένει και το θέλει, θα βρεθεί τόπος. Όταν όμως βρεθεί συγκεκριμένος χώρος,
τότε ας αυτός ο χώρος σας γίνει εκκλησάκι πνευματικό, που λέμε πνευματικό καρδιακό ταμείο. Κυρίως εν ώρα θείας ακολουθίας, όταν είμαστε στο ναό και όταν είμαστε το βράδυ και θα μείνουμε 2, 3, 4, 5 ώρες, δεν έχουμε αγρυπνία ή μεγάλη ακολουθία, τότε κανείς άλλοτε παρακολουθεί τα αναγνώσματα, άλλοτε συμψάλλει νοερά από μέσα του, άλλοτε και ψάλλει ή διαβάζει μέσα από το αναλόγιο ή ως ψάλλοντης. Άλλοτε κάθεται στο συζήτη και παρακολουθεί. Τότε έχει πολλές προϋποθέσεις και ευκαιρία χρονικά να πει πολλές ευχές. Ξέρω ανθρώπους που μέσα στην ακολουθία κάνουν και 5 και 10 και 15 χιλιάδες προσευχές με το κομμωσίνη του. Σε μια μεγάλη ακολουθία, κοιτάξτε πώς αξιοποιείται ο χρόνος. Άλλοι κάνουν λιγότερες, αλλά όχι και καθόλου. Συμφέρει και μας βολεύει πνευματικά ο χώρος του ναού, που είναι ο πιο ιερός στον κόσμο τούτο, να επενδυθεί πνευματικά με τον τρόπο της προσευχής. Και όπου φτάσουμε. Παλιότερα υπήρχαν λειτουργοί τόσο θεοφόροι και πνευματικοί, που δεν μπορούσαν να σταμάτησαν προσευχή να πούν και τις αιτίες και τις αιτήσεις. Και έπρεπε ο διάκος να το σβόχ, να το σκοντάει εκεί, να λέγει «Παπά, έτη και έτη». Μεγάλα μέτρα. Ένας βέβαια που δεν το γνώριζε από το πάμα θα έλεγε πώς με περιορίζεται, κάπου λούνε γνώστο, πού φωσκάει ο γνώστο, πού χάσει ο γνώστο. Αλλά ένας που γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση θα λέγει ότι μακάρι να είχαμε και εμείς αυτή την κατάσταση και το επίπεδο. Αλλά αυτό οπωσδήποτε είναι μεγάλο χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Να μπορεί να προσέχεται κανείς και συγχρόνως να κάνει και τις λογικές ακολουθίες που είναι σε λειτουργία. Αυτά από πολύ. Ερώτα μία ερώτηση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας που δεν προσεύχονται? Τι πρέπει να κάνουμε σαν μόνοι? Να προσευχόμαστε εμείς λίγο περισσότερο για αυτούς. Βλέποντας ότι εμείς προσευχόμεθα για μας και για αυτούς, σιγά σιγά φιλοτιμούμενοι θα κερδίσουμε γρηγορότερα χρονικά το αποτέλεσμα. Όταν τους επιμένουμε και τους παρακινούμε και αυτοί διαμαρτύρονται, ίσως έχουν αρνητικά αποτελέσματα, είναι και μεγαλύτερα παιδιά. Βέβαια, κάποτε με τον καιρό ο Θεός θα τους δώσει προϋποθέσεις, έτσι κάποιες δύσκολες συνθήκες και θα έρθουν και αυτοί στη δική μας κατάσταση και δεν καταλάβουν ότι πρέπει να προσέχονται για τον εαυτό τους. Είναι όπως το οξυγόνο, ότι αν κανείς δεν αναπνεύσει, θα πεθάνει αμέσως. Εάν δεν προσέχεται, δεν μπορεί να έχει συνεχή επικοινωνία με τον Χριστό. Έχουμε συνεχή ακρόαση, είναι ανοιχτή γραμμή, συνεχώς δια προσευχής εμείς με τον Χριστό, όλοι μας. Παρακαλώ. Έχετε πει προηγουμένως ότι πανηγυρικά πρέπει να περιμένουμε το θάνατο, γιατί να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία μέσα μας ότι... Πού θα απέλθουμε, πού θα πάμε. Είναι, είτε είναι. Και γιατί αναφέρεται μέσα στο τροπάριο, φρενό και οδύρον όταν εννοείται το θάνατο? Όλα τα νεκρόσημα, τροπάρια που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αναφέρουν όντως αυτό το πράγμα. Όντως. Αλλά πώς μεταφράζονται? Είναι τρομερός ο θάνατος δια των αμετανόητων αυτών. Ήταν τρομερός ο θάνατος για την Παναγία μας. Κι όμως είναι το ίδιο πράγμα και για τον ένα και για τον άλλο. Πού οφείλεται? Στον άνθρωπο τον ίδιο, στην προαίρεση του, στην πίστη του. Πρώτου Χριστού στην Παλιά Διαθήκη ήταν τρομερός ο θάνατος των άνθρωπων. Τώρα είναι τρομερός ο άνθρωπος εις το θάνατο στην Κοινή Διαθήκη. Δια το μισθό βέβαια και αγωνιστή. Ενώ δια το μισθό είναι ποθητός. Επειδή όμως υπάρχει και ευνίδιος θάνατος δια των αμετανόητων, υπάρχει φόβος όλοι μας κάπου να πέσουμε και να πεθάνουμε ευνηδίως και δεν, να μην προλάβουμε να μετανοήσουμε. Υπάρχει και αυτό κάποτε. Υπάρχει τόσο κίνδυνος. Δι' αυτό οι πατέρες μας λέγουν ας φοβούμαστε και αυτός ο Άγιος φόβος είναι ένα φρένο αναστατικό για να μην έτσι ξεθαρευόμαστε πνευματικά στον εαυτό μας. Αλλά εδώ είναι η ψυχή έτσι πληροφορεί μυστικά ότι ο άνθρωπος θα σωθεί. Αυτό δεν είναι μία έτσι πλάνη. Είναι μια μυστική πληροφορία μέσα στην ψυχή μας. Καλό αγώνα, πνευματικό, και καθώς φτάνει το Άγιο Πάσχα σιγά σιγά,
μέσα στην ψυχή να ανθίζει και το ουράνιο Πάσχα που είναι παντοτινό και ατελείωτο βέβαια. Ευχαριστήσουμε τον Γέροντα. Διασπάω τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.